Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, εδώ στα κατεχόμενα. Λοιπόν, λογικά πρέπει να είμαστε χαρούμενοι όλοι, 44 δις πήραμε, αλλά το σκεφτόμουν, τώρα μάλιστα είχα μιλήσει και με τον Αντώνη, μου πήρε ένα τηλέφωνο το πρωί και μου λέει, πες τα παιδιά μου, λέει ότι από το Δεκέμβριο που λήγει γιορτές θα βγει μια ανακοίνωση, τέλος πάντων θα πηγαίνουμε όλοι εκεί στη Συγκρού, να πούμε, εκεί στο Σατούρνουδου, και θα μοιράζουν τα λεφτά. Και αγχώθηκα, πρέπει να σας πω, γιατί εκεί που είχαμε ηρεμήσει, ας πούμε, άμα δεν έχεις λεφτά, χαλαρώνεις, τέλος πάντων δεν έχεις πολλά άχη. Τώρα που θα έχουμε 44 δις, εγώ αγχώθηκα, δηλαδή δεν ξέρω τι να κάνω τώρα, να πάρω Φεράρι ή Λαμπορκίνι, ας πούμε, δεν ξέρω. Μου αρέσει και το Παγκάνι, το Ζόντα. Πολύ καλό είναι και αυτό. Το εγκάθο μου το αθρακόνημα, ας πούμε, 600 άλογα, δεν ξέρω πόσο. Μετά το σκέφτεσαι και λες τι διάλογο κάνω. Εντάξει, θα πάρεις το αυτοκίνητο, ας πούμε. Πες να πάρεις μια Φεράρι, επειδή είναι έτσι πιο, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχεις μια, τέλος πάντων, φιλοσοφική τέτοια, αλλά σπίτι μετά, Μύκονο ή Σαντορίνη ή στο Μπαλί. Προβληματίζομαι, λοιπόν, θα δούμε τώρα θα γίνει, δεν ξέρω, προβληματίστηκε εσείς, γιατί σε ένα μήνα θα τρώμε χρυσά κουτάλια, δεν ξέρουμε τι θα τα κάνουμε. Γνωστά είναι αυτά, μπράβο στον Αντώνη που έκανε μια αυτή την πολύ σκληρή διαπραγμάτευση και κατάφερε να πάρει 44 δις. Που όσο τα δείτε εσείς, άλλο τόσο τα δω και εγώ, γνωστά αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τώρα για να μιλήσουμε για λίγο σοβαρά δηλαδή. Αυτοί οι τύποι, οι οποίοι υποτίθεται ότι τους έχουν παραδώσει τη ζωή μας για να... Οι σωτήρες αυτοί, τέλος πάντων, σε παγκόσμιο επίπεδο, ευρωπαϊκό κλπ. Δεν θέλουν να βρουν λύση, δεν θέλουν, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, αυτοί το μόνο που τους νοιάζει τους Γερμανούς είναι αν θα ξαναεκλαγεί η Μέρκελ, ας πούμε. Αυτό τους νοιάζει. Και κατά έναν τρόπο το μόνο που κάνουν είναι να κερδίζουν χρόνο, ας πούμε, για να πετύχουν τα προσωπικά τους, δηλαδή τα εγώ τους, να υπηρετήσουν και δεν πάνε να πληγούν όλοι οι άλλοι και διάφορα τέτοια. Αυτό συμβαίνει και βέβαια βλέπουμε ξεκάθαρα όλο αυτό το γελίο πολιτικό σύστημα, ας πούμε, το οποίο υποτίθεται ότι ψηφίζεις κάποιον για 4 χρόνια και αυτός παίρνει αποφάσεις για 50. Τώρα πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Κάτι θα ξέρουν αυτοί. Άλλωστε, δεν ξέρω, θα ακούσατε και τη Μέρκελ στην Ισπανία, αλλά και τον Άδωνη, εδώ, όπου είπε ότι και οι δύο συμφωνούσαν δηλαδή, ένα περίεργο πράγμα, έχουν μια ταύτιση απόψεων, ότι δεν μπορούν οι πολλοί να αποφασίζουν, πρέπει να αποφασίζουν οι λίγοι ή οι ειδικοί. Αυτό είναι. Λοιπόν, σε αυτή την πολύ ωραία δημοκρατία, τέλος πάντων, είμαστε αναγκασμένοι να ζήσουμε. Ζούμε το ίδιο έργο ξανά και ξανά. Άμα βάλετε τα βιντεάκια, ας πούμε, να δείτε τώρα τι έλεγε ο Παπαδρέου, ας πούμε, πριν 2,5 χρόνια και δείτε και τις δηλώσεις του Σαμαρά που έκανε, ξέρω εγώ, θα καταλάβετε ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, απορώ γιατί τους αλλάζουμε, μάλλον για να νομίζουμε ότι κάτι κάνουμε. Λοιπόν, τα ίδια πράγματα κάνουν, κάτι άλλα υπηρετούν αυτοί και πουλάνε το ίδιο παραμύθι, το οποίο εμείς, καλός ή κακός, συνεχίζουμε να το τρώμε. Λοιπόν, εγώ πάντως λέω σήμερα να μην ασχοληθώ με όλους αυτούς, γιατί θα με πιάσουν και τα νεύρα μου, ας πούμε, και δεν θέλω. Δεν έχω κανένα λόγο δηλαδή. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι όλα αυτά τα ξέρουμε, τα έχουμε αναλύσει. Έχουμε, τέλος πάντων, ξεκαθαρίσει μέσα μας κάποια πράγματα. Ίσως τελικά το μόνο που μένει είναι να δούμε πότε θα υπάρχει αυτή η κρίσιμη μάζα, ξέρω εγώ, πότε θα γίνει αυτή η αλλαγή συνείδησης σε ένα ποσοστό ανθρώπων τέτοιο που να μπορεί να φέρει μια αλλαγή. Όλα τα άλλα είναι αυτό που λέμε να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, οπότε σήμερα λέω να κάνουμε κάτι εντελώς διαφορετικό, να ξεφύγουμε τελείως. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να οργανωθώ εγώ εδώ πέρα και θα γυρίσουμε να σας πω έτσι άλλα πράγματα τα οποία τελευταία έτσι με προβληματίζουν και να τα συζητήσουμε.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ο φίλος μου Παρμπαστάθης ρωτάει αν θα έχουμε καμιά ανάγνωση αυτά που λέγαμε τις προάλλες. Έχω φέρει μαζί μου την Ουράνια Προφητεία και ένα άλλο βιβλίο που έχει να κάνει με μια θεραπεία με τους αγγέλους. Και θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε δηλαδή και αυτό. Γιατί πραγματικά βαριέμαι να ασχοληθώ με όλη αυτή την ανοησία. Ντεζαβού, δηλαδή το έχουμε δει το έργο. Μία, δύο, τρεις. Όσο καλό και να είναι, ρε παιδί μου, και καλωστημένο. Βαριέσαι, το ξέρεις. Δηλαδή, εντάξει, για τους χάζους. Τι να ασχοληθώ δηλαδή. Αυτό που θα μπορούσα να πω, επειδή τελευταία προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται σε ένα βαθύτερο επίπεδο, όσο μπορώ βέβαια, έτσι. Δεν είμαι και έτσι ο Κασμπουρού, ας πούμε, περίεργος. Λοιπόν, είναι ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι αντανακλάσεις μας. Δηλαδή, ξαφνικά μιλάμε για τον φασισμό, ας πούμε, ο οποίος το βλέπουμε να μεγαλώνει. Και πρέπει να παραδεχτούμε ότι όλοι έχουμε ένα φασίστα μέσα μας. Μπορεί, βλέπεις ανθρώπους δηλαδή, οι οποίοι βγαίνουν στο καφενείο ή σε μια εκπομπή ή κάτι και μιλάνε για δημοκρατία, για το ένα το άλλο, αλλά γυρίζουν μετά σπίτι τους και με τον πιο φασιστικό τρόπο επιβάλλουν στα παιδιά τους, στη γυναίκα τους, δεν ξέρω τι, ας πούμε, στους φίλους τους, αυτό που αυτοί θεωρούν ότι. Τέλος πάντων, ξέρετε τώρα, τα γνωστά, τα οποία πιστεύω ότι όλοι τα έχουμε ζήσει, είτε στο σπίτι μας, είτε με φίλους μας, είτε στη δουλειά μας. Με λίγα λόγια δηλαδή, αν θα θέλαμε να εξαφανιστεί αυτό που λέγεται φασισμός, θα πρέπει να το εξαφανίσουμε από μέσα μας. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει αν δεν υπήρχε μέσα μας. Άλλο λιγότερο, άλλο περισσότερο, δεν έχει σημασία. Αλλά όλοι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν τέτοιες ιστορίες, ας πούμε ότι απλά το έχουν πιο έντονο από κάποιους άλλους. Από την άλλη, βέβαια, πρέπει να πω ότι και διάφοροι άλλοι πολλοί δημοκράτες και πολλοί αυτό που μιλάνε για συνεργασίες και δεν ξέρω τι και όλα αυτά. Εγώ απλά βλέπω ένα τεράστιο εγώ. Μόνο αυτοί ξέρουν την απόλυτη αλήθεια. Μόνο αυτοί έχουν τη λύση. Δεν δέχονται να ακούσουν τίποτα. Τρίχες καθαρές, δηλαδή. Εγώ θα σας πω την αλήθεια. Νιώθω ότι δεν έχει κανένα νόημα τίποτα. Δεν ξέρω. Έχω απογοητευτεί πλήρως. Όχι με την έννοια ότι με έχει πάει από κάτω όπως άλλες φορές και έχω τα νεύρα μου και τέτοια. Αντιθέτως, το έχω δεχθεί και τέλος πάντων. Προσπαθώ να βρω δικούς μου δρόμους. Αν θέλετε, αφού δεν μπορώ να αλλάξω εγώ τον κόσμο, τέλος πάντων, ας αλλάξω εγώ. Λοιπόν, πώς θα το ξεκινήσουμε τώρα. Okay. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τίποτα τυχαίο από όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Είναι καταστάσεις οι οποίες όλοι τις έχουμε δουλέψει. Έχουμε φάει παραμύθι, δηλαδή. Όχι ότι είμαστε τίποτα κακοί, ας πούμε, ψυχές που θέλαμε να κάνουμε διάφορες περίεργες καταστάσεις εδώ πέρα. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι κάπου χάσαμε τον δρόμο μας, να το πω δηλαδή έτσι απλά, και νομίζω ότι η μόνη λύση είναι να ξαναβρούμε ο καθένας αυτό που θα λέγαμε έτσι λίγο ποιητικά, την αποστολή του. Δηλαδή να εκπληρώσουμε το λόγο τον οποίο ο καθένας γεννήθηκε. Δεν είναι τίποτα τυχαίο στο σύμπαν, κανείς δεν γίνεται για πλάκα, όλοι κάτι έχουμε να προσφέρουμε, κάτι έχουμε να κάνουμε. Και μάλλον κάποιος φόβος που μας φοράνε από μικρό, από μικρούς, όταν είμαστε, οι γονείς μας, τα σχολεία, το σύστημα, η πολιτική, τέλος πάντων, όλα αυτά τα επίπεδα τα οποία δημιουργούν την πραγματικότητά μας, μας κάνουν να το ξεχνάμε και να συμβιβαζόμαστε και να υπηρετούμε άλλες καταστάσεις. Τις περισσότερες φορές, για ένα μισθουλάκο της πλάκας, δεχόμαστε να υπηρετούμε καραγκιόζηδες, ιδέες μολυσμένες, τέλος πάντων κλπ. Λοιπόν, τη Δευτέρα πήρα και είδα την ταινία το Cloud Atlas. Δεν ξέρω πώς το ξέρετε ή πώς έχετε ακούσει γι' αυτό. Αυτό είναι ένα βιβλίο που είχε γίνει, ένα best-seller, το οποίο οι ήρωές του ξεκινάνε, τόσο πάντων η ιστορία ξεκινάει από το Μεσαίωνα, ας πούμε, και οι ίδιοι ήρωες στην ιστορία φτάνουν μέχρι και σε άλλο πλανήτη, ας πούμε, το πω έτσι. Μέχρι και μετά την καταστροφή του πολιτισμού αυτού, μέχρι και σε ένα μέλλον πολύ περίεργο που θα πούμε κάποια πράγματα. Και είναι οι ίδιοι ήρωες που εσαρκώνται ξανά και ξανά, προσπαθώντας να πετύχει ο καθένας τέλος πάντων τι έχει μέσα του και τι πιστεύει αλήθεια κλπ. Λοιπόν, μάλιστα λέγανε ότι αυτό το βιβλίο δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει ταινία. Τελικά το ανέλαβαν οι δημιουργοί του Matrix και το κατάφερα. Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο για να σας πω κατά πόσο πέτυχε η ταινία, τέλος πάντων κλπ.
αλλά επειδή την είδα την ταινία, αξίζει να τη δείτε, έτσι με λίγο ανοιχτό μυαλό, και ίσως τέλος πάντων βοηθήσει κάποιους να ξεκολλήσουν από κάποια, από κάποιες τέλος πάντων περίεργες ιδέες που μπορεί να τους έχουν φορέσει και να μην τους ταιριάζουν κιόλας και να βασανίζονται. Λοιπόν, θα δείτε διάφορα πράγματα. Παράδειγμα, αυτό που λέγαμε, πως ένας πατέρας, ας πούμε, αυταρχικός, ο οποίος είναι στην εποχή που οι μαύροι είναι σκλάβοι κλπ. Μέχρι που βέβαια ένας μαύρος τέλος πάντων βοηθάει ένα δικηγόρο μέσα από μια ιστορία, δεν θα σας πω την ταινία τώρα, τον γλιτώνει δηλαδή από κάποιον που τον σκότωνε σιγά σιγά για να του πάρει την περιουσία. Κάπως γίνονται φίλοι και αποφασίζει αυτός να πολεμήσει υπέρ της ελευθερίας και των μαύρων. Το περίεργο είναι ότι αυτός είναι και ερωτευμένος με την κόρη του, ας πούμε, του δικτάτορα της εποχής, τέλος πάντων, του τραπεζίτη τέλος πάντων της εποχής. Λοιπόν, και βέβαια αποκληρώνει την κόρη του, έτσι. Είναι δηλαδή ο πατέρας ο οποίος σώνει και ντε, πρέπει οι άλλοι να ακολουθούν αυτό που λένε, και έχει και άποψη γι' αυτό. Θεωρεί ότι αυτή είναι ο νόμος του σύμπαντος, η τάξη τέλος πάντων, ότι αυτός είναι από πάνω και οι άλλοι είναι από κάτω, και αυτό δημιουργεί μια τάξη τέλος πάντων. Λοιπόν, μέχρι που φτάνουμε σε μια άλλη εποχή, στο 2100 τόσο, δεν ξέρω πόσο, σε μια φουτουριστική κατάσταση, όπου υπάρχουν άνθρωποι που κατασκευάζονται, και οι οποίοι κατασκευάζονται δουλεύουν 19 ώρες την ημέρα, απλά μετά τις 19 ώρες πίνουν ένα ποτό, ας πούμε, το οποίο τους δίνει ενέργεια, και μετά μπαίνουν σε κάτι υπνοκιβώτια, τα λένε, τόσο πάντων, καταλαβαίνετε, για να ξαξεμίζουν άλλη μέρα και να ξαναδουλέψουν. Απαγορεύεται να έρθουν σε επαφή με τους κανονικούς ανθρώπους, πρέπει να ανέχονται τους πελάτες, γιατί αυτοί δουλεύουν σε μαγαζιά, ξέρετε. Είναι σκλάβοι, δηλαδή, κανονικοί. Μέχρι που κάποια στιγμή μία, είναι γυναίκες όλοι αυτοί, μία τέλος πάντων, ξεφεύγει από αυτό το σύστημα, την κυνηγάνε, την ερωτεύεται κάποιος που τη σώζει, γίνεται επαναστάτρια, βγαίνει, ας πούμε, και μιλάει για όλα αυτά. Ανακαλύπτει μάλιστα ότι αυτοί τους λένε ότι θα δουλέψουν, δεν ξέρω, κάποια χρόνια και μετά θα πάνε στην ευτυχία. Και ενώ πηγαίνουν μετά και είναι χαρούμενες γιατί τέλειωσε το μαρτύριό τους, ας πούμε, και θα ελευθερωθούν, στην ουσία τις σκοτώνουν και το σώμα τους γίνεται η τροφή που τους ταΐζανε. Και όχι μόνο αυτούς, και διάφορους άλλους. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάποια στιγμή λοιπόν συνειδητοποιεί, έρχεται σε επαφή, τη δικάζει αυτός που σε προηγούμενη ζωή της ήταν ο πατέρας της. Απλά σε εκείνη τη ζωή δεν είναι ο πατέρας της, αλλά είναι η εξουσία, έτσι, σε μια μεγαλύτερη μορφή. Στην ουσία η εξουσία η μία, εξουσία και η άλλη, και ρόλοι οι οποίοι επαναλαμβάνονται μέχρι τέλος πάντων να καταλάβουμε αυτή την ανοησία, να ξεφύγουμε από όλα αυτά τα κλισέ και τους ρόλους που παίζουμε εδώ πέρα κάτω, και τέλος πάντων να φέρουμε αυτό που θα μπορούσαμε ποιητικά λίγο να πούμε, τον παράδεισο στη γη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε να πάμε πιο βαθιά.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λέγαμε λοιπόν για αυτήν την ταινία, η οποία στην ουσία το μήνυμα είναι ότι απλά ερχόμαστε και παίζουμε ρόλους εδώ πέρα. Και στο τέλος τέλος πάντων της ταινίας τελειώνει όταν ένας από τους ήρωες, ο οποίος ξεκίνησε πριν από πάρα πολλές ζωές, ψιλολαμόγιο δηλαδή, σκότωνε, έκανε, έφτασε σε ένα σημείο μέσα από διάφορες βέβαια εμπειρίες και ανακαλύπτοντας, αν θέλετε, την αγάπη για κάποια πρόσωπα, να συνεργαστεί με κάποιον εχθρό του. Ενώ όλα του λέγανε ότι είναι ο εχθρός του, ας πούμε, και ότι θα τον προσέχει, μάλιστα στην ταινία εμφανίζεται και κάτι σαν πνεύμα που του μιλάει, το εγώ μας, να το πούμε έτσι, ο δαίμονας τέλος πάντων, που του λέγει να τη σκοτώσει κλπ. Αυτός για κάποιο λόγο όμως νιώθει ότι πρέπει να συνεργαστεί και μάλιστα στέλνουν ένα μήνυμα σε άλλους πλανήτες δηλαδή για βοήθεια. Και η ταινία τελειώνει ότι βρίσκονται σε ένα άλλο πλανήτη, έχει έρθει αυτή η βοήθεια και εκπληρώνουν, βρίσκονται στον παράδεισο τέλος πάντων, μακριά από όλο αυτό το, τις σφαγές, αυτή τη διαχωριστικότητα δηλαδή, ότι θα σε φάω και να ζήσω εγώ. Και τέλος πάντων όλο αυτό το οποίο ζούμε εδώ πέρα κάτω στη γη χιλιάδες χρόνια τώρα. Λοιπόν, αυτά, δεν θα πω κάτι άλλο για την ταινία. Καταρχήν ότι πω, δεν το επιβάλλω. Δεν είμαι στη φάση δηλαδή ότι αυτό είναι το σωστό και τόσο όλα τα άλλα είναι χαζομάρες και διάφορα τέτοια. Απλά λέω ότι επειδή καταλαβαίνουμε ότι κάτι περίεργο συμβαίνει σε τον πλανήτη, ίσως ήταν καλό να δούμε λίγο και διαφορετικά το παιχνίδι που παίζεται. Από μία άλλη, αν θέλετε, οπτική γωνία, μήπως μας βοηθήσει να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, έχει αρχίσει μια ιστορία, ξαφνικά ας πούμε, παράδειγμα λέω τώρα, διαβάζω ας πούμε ότι οι Γερμανοί είναι ξαφνικά γίνανε, πώς το λένε, κάνουν σεξ με τα ζώα. Έχει γίνει αυτό το περίεργο ας πούμε, βγήκε ένας νόμος ας πούμε που το απαγορεύει και διάφορα τέτοια. Μάλιστα, ξαφνικά ας πούμε. Καταρχήν δεν διαφωνώ, θα υπάρχουν Γερμανοί οι οποίοι μπορεί να γουστάρουν διάφορα τέτοια βίτσια. Όπως υπάρχουν και Γάλλοι και Άγγλοι και Έλληνες. Και όσοι έχετε πάει σε χωριά, θα έχετε ακούσει σίγουρα ιστορίες τέτοιες. Αυτά τα κατσικάκια τα καημένα, λοιπόν, τα έχουν δει όλα. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία, σε ένα πολύ σκοτεινό έτσι, διάστημα, όπου αρχίζουμε να μισούμε ο ένας τον άλλον, ας πούμε, χωρίς λόγο, και δεν σκεφτόμαστε ποιους βολεύει αυτό, ποιοι οικονομάνε από αυτό, και τέλος πάντων, ποιοι μας θέλουν έτσι, ρε παιδί μου. Να βιώνουμε δηλαδή μια κατάσταση πολύ χαμηλού επίπεδου, με πολύ αρνητικά συναισθήματα κλπ. Λοιπόν, εγώ λέω να μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα, να φύγουμε από όλη αυτή τη χαζομάρα τέλος πάντων και να μην αφήσουμε να συμβούν όλα αυτά τα οποία θέλουν κάποιοι τέλος πάντων να φέρουν στον πλανήτη. Το έχουν ξανακάνει στο παρελθόν με όπλα, με πιο εξελιγμένα όπλα, με άλλους τρόπους. Εντάξει, τώρα το πολεμάνε με οικονομικούς όρους, δεν έχει σημασία. Πυρηνικό όπλο είναι εδώ η οικονομία. Το πολεμάνε λοιπόν με ένα διαφορετικό τρόπο. Πάντοτε κάποιοι θεωρούσαν ότι ο σκοπός τους είναι να υποτάξουν όλο τον πλανήτη. Μέχρι στιγμής δεν τα κατάφεραν. Έτσι, πάντοτε ο πλανήτης έβρισκε μια ανάσα δηλαδή και τους έστελνε στον αγύριστο. Αλλά ξανάρχονται αυτοί εδώ συνεχώς και προσπαθούν να βρουν διάφορους τρόπους τέλος πάντων να πετύχουν το μεγάλο τους όνειρο. Ξέρετε ότι έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για δημοκρατίες, για ξέρω εγώ, διάφορα συστήματα. Έχουμε μιλήσει για τον Πλάτωνα, ο οποίος έλεγε ότι πίστευε σε ένα σύστημα όπου αν οι βασιλιάδες γινόντουσαν φιλόσοφοι ή οι φιλόσοφοι βασιλιάδες, ο κόσμος θα ευτυχούσε και διάφορα τέτοια. Εγώ λέω πάλι ότι με το δικό μου το φτωχό μυαλό, ότι ό,τι και αν γίνει, αν οι άνθρωποι δεν αλλάξουν συνείδηση, κανένα σύστημα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θα γυρίζουμε πάλι στα ίδια και τα ίδια. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό που λείπει και δεν πέτυχε τίποτα μέχρι τώρα στον πλανήτη και όλα καταραίανε, ήταν ότι δεν υπήρχαν αυτό που λέμε η κρίσιμη μάζα που θα είναι φωτισμένοι άνθρωποι. Ακόμα και σε μια μοναρχία, αν αυτή η μοναρχία αποτελείται από φωτεινούς ανθρώπους, και όταν λέμε φωτεινούς ανθρώπους εννοούμε ανθρώπους που έχουν συνείδηση για το όλο, κανένα πρόβλημα δεν θα υπήρχε. Αν πάλι μιλάμε για μια δημοκρατία, πάλι αν δεν αποτελούταν αυτή η δημοκρατία από φωτεινούς ανθρώπους, πάλι θα υπήρχε πρόβλημα. Πάλι θα έρχονταν κάποιοι
που με διάφορους τρόπους, με τα λεφτά τους, με ίδρυγες, με δολοφορίες, δεν ξέρω με τι, θα τα κάνουν σαν τα μούτρα τους. Οπότε λοιπόν καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα, ότι αυτό που το έχουμε πει πολλές φορές δηλαδή, ότι αν δεν αλλάξουμε εμείς μέσα μας, αν δηλαδή δεν περάσουμε σε μια άλλη συνείδηση, να συνειδητοποιούμε ότι δεν υπάρχει το εγώ, αλλά υπάρχει το εμείς, και ότι όλοι είμαστε μέρος του όλου, και να αρχίσουμε να φερόμαστε ο ένας τον άλλον με αγάπη και κατανόηση, εγώ δεν πιστεύω θα γίνει τίποτα, απλά θα καταλήξουμε πάλι σε μια σφαγή. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο λέω, ας πούμε, σήμερα να φύγουμε από όλη αυτή την ανοησία με τους Κασιδιάριδες και τις διάφορες άλλες, τέλος πάντων, πολύ έτσι εξελιγμένες ψυχές στον πλανήτη, και να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, έχω φέρει μαζί μου και την Ουράνια Προφητεία, μάλιστα, που μιλάει για τις 9 επιγνώσεις. Μπορούμε να διαβάσουμε, δεν ξέρω αν θα το τελειώσουμε σήμερα. Δεν θα διαβάσω το βιβλίο βέβαια όλο, αλλά κομμάτια, έτσι. Αλλά πριν από αυτό, σκέφτομαι να σας πω κάποιες εμπειρίες δικές μου δηλαδή που είχα στο παρελθόν και τώρα πρόσφατα. Τελευταία μάλιστα έχω πάρα πολλές. Ξέρω ότι πολλοί μπορεί να πείτε ότι είμαι τρελός ή κάτι έπαθα. Μπορεί κιόλας, ξέρω εγώ. Αυτά που σακάζουν, δεν ξέρω τι να πω. Μπορεί να είναι και έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, και ό,τι πω δεν το παίζει ούτε δάσκαλος, ούτε κανένας γκουρού, ούτε δεν ξέρω τίποτα περίεργο. Εντάξει. Θα προσπαθήσω μάλιστα να τα πω όσο το δυνατόν πιο αποστασιοποιημένα, ώστε να μην πάρω θέση εγώ. Γιατί μπορεί να κάνω και λάθος, έτσι. Και απλά ο καθένας μπορεί, αν του κάνει ένα κλικ, να το ψάξει λίγο παραπάνω ή μπορεί να γελάσει και πάμε παρακάτω και ασχολούμαστε πάλι με τον Μπροβόπουλο, ξέρω εγώ, και διάφορους άλλους επιφανείς άντρες, οι οποίοι, όπως καταλαβαίνετε, μας πάνε πάρα πάρα πολύ μπροστά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε ως εξής. Πριν αρκετά χρόνια διάβαζα ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Η Θιβετιανή Βίβλος των Νεκρών». Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο να το βρείτε, και γενικά όλα αυτά τα βιβλία είναι πάρα πολύ εύκολο να τα βρείτε στον πύρινο κόσμο. Είναι Σόλωνος και Ιπποκράτους. Γενικά όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τον εσωτερισμό, που έχουν να κάνουν με τον αποκρυφισμό, που έχουν να κάνουν. Και μην κολλάτε με τις λέξεις τώρα αποκρυφισμός, ότι είναι κάτι περίεργο, ας πούμε. Αυτά που δεν μας λένε δηλαδή. Ενώ πιστέψτε με, οι ίδιοι τα χρησιμοποιούν πάρα πάρα πολύ καλά, αλλά για λάθος σκοπό, έτσι. Για ιδίων όφελος που λέμε και όχι για το όλο. Να ξέρετε ότι αυτό που λέμε σε εισαγωγικά οι λευκοί και οι μαύροι μάγοι έχουν ακριβώς την ίδια παιδεία. Μόνο που ο ένας το χρησιμοποιεί για καλό, τη γνώση δηλαδή αυτή, και ο άλλος για κακό, έτσι. Αλλά στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα. Έχουν ακριβώς την ίδια παιδεία. Λοιπόν, διάβαζα λοιπόν που λέτε αυτό το βιβλίο. Τη Θιβετιανή Βίβλο των Νεκρών. Υπάρχει και η Αιγυπτιακή, υπάρχει και η Ελληνική. Έτσι, δηλαδή, κάποια στιγμή θα καταλάβετε όσοι ψάξετε λίγο, ότι στην πραγματικότητα η αλήθεια είναι μία. Έτσι. Απλά ο καθένας, αν θέλετε, την εκφράζει μέσα από τις δικές του εμπειρίες. Είναι άλλο πράγμα το να ζεις, ας πούμε, στην Ελλάδα, θα έχεις άλλη κουλτούρα γιατί έχει ήλιο και θες να βγεις έξω. Και είναι άλλο πράγμα να ζεις στη Γερμανία ή στη Σουηδία που κάνει κρύο. Το περιβάλλον, τέλος πάντων, δίνει διαφορετικές κουλτούρες. Αλλά το βάθος είναι πάντα ίδιο. Λοιπόν, μόλις έχω διαβάσει τέλος πάντων το βιβλίο, το οποίο στην ουσία μιλάει για το τι συμβαίνει από το θάνατο και μετά, και πώς μπορείς να επιλέξεις ακόμα και τη μητέρα σου που θα σε ξαναγεννήσει, ώστε να έχεις μια τέλος πάντων ζωή καλύτερη κλπ. Κλπ. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, ένας φίλος μου, ο οποίος είχε ένα κλαμπάκι τότε και ήταν και λίγο μπερδεμένος με μπραβιλίκια και με τέτοια στη νύχτα. Τέλος πάντων, ένα βράδυ κάποιοι μπήκαν στο μαγαζί του και τον πυροβολήσαν, έφαγε 4 σφαίρες στο στήθος. Στην ουσία δηλαδή πέθανε. Λοιπόν, με κάποιο τρόπο τέλος πάντων επανήλθε τέλος πάντων στη ζωή, και κάποια στιγμή μιλάγαμε και του λέω: «Ρε εσύ, να σου πω κάτι», του λέω. «Τι ένιωσες?» «Έφαγες 4 σφαίρες, δηλαδή σε χάσαμε για πόση ώρα?» Και αρχίζει, παιδιά, και μου λέει ακριβώς τα ίδια πράγματα που διάβαζα στη Βίβλο των Νεκρών. Αλλά όταν σας λέω τα ίδια, ακριβώς τα ίδια. Το πώς, ξέρω εγώ, έβλεπε το σώμα του από ψηλά με τον κόσμο να ουρλιάζει και να φωνάζει και τους νοσοκόμους και δεν ξέρω τι και χίλια δύο πράγματα.
Χωρίς να νιώθω όμως τίποτα από αυτό, δεν νιώθω υπέροχα και τέλεια. Μου περιέγραψε διάφορα πράγματα, τα οποία μπορείτε να διαβάσετε και εκεί, μέχρι τη στιγμή που στο μυαλό του, ας πούμε, ήρθε η γυναίκα, το παιδί του, διάφορα πράγματα, και αυτόματα επέστρεψε δηλαδή στο σώμα του και άρχισε να νιώθει πόνους και όλα αυτά τα περίεργα. Αυτό λοιπόν στη Θηβετιανή Βίβλο των Νεκρών ονομάζεται καρμική αυταπάτη. Δηλαδή ψυχές οι οποίες δεν είναι έτοιμες ακόμα να φύγουν. Συμβαίνουν διάφορα, ξέρω, θυμάσαι διάφορα, ξέρω, πράγματα, τα οποία δεν τα χάρηκες αν θες ή τα χρειάζεσαι ακόμα, και απλά επιστρέφεις. Αυτό το ονομάζει καρμική αυταπάτη. Λοιπόν, αυτό είναι, σας λέω τώρα, μια εμπειρία, έτσι. Και το λέω γιατί, για να φτάσουμε σε κάποια πράγματα, τέλος πάντων, και να καταλάβουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τη συνείδησή μας και να γίνουμε πιο φωτεινοί και να φερόμαστε πολύ διαφορετικά ο ένας τον άλλον, για να επιβιώσουμε, διότι αλλιώς δεν υπάρχει καμία περίπτωση να επιβιώσουμε, και νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε, πρέπει λίγο να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το τι είναι η ζωή. Δεν είναι κάτι τυχαίο. Κανείς δεν έρχεται εδώ πέρα κάτω, ξέρω εγώ, για να κάνει πλάκα. Λοιπόν, με έναν τρόπο όλοι έχουμε μια αποστολή που απλά την ξεχνάμε και γινόμαστε σκλάβοι. Δεν γεννηθήκαμε για να είμαστε σκλάβοι, γεννηθήκαμε για να είμαστε ελεύθεροι, να φέρουμε την αποστολή μας, το ρόλο μας εκεί που πρέπει, και να γίνει αυτός ο πλανήτης ένας παράδεισος όπως του αξίζει, και όχι να γίνει ένα κρεματόριο ψυχών δυστυχισμένων, να εκπέμπουμε πόνο δηλαδή και αρνητικότητα, κάτι που γίνεται εδώ και πάρα πολλούς αιώνες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να παίρνουμε και καμιά ανάσα δηλαδή, γιατί είναι λίγο βαριά ίσως όλα αυτά, και επιστρέφουμε να πάμε λίγο παραπέρα.
Λοιπόν, και μετά το ουράνιο τόξο των Stones, να επιστρέψουμε, να πω και ένα γεια στο φίλο μου τον Γιώργο από εκεί στην παγωμένη Ελβετία. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν, όλοι έχουμε τέτοιες εμπειρίες, παιδιά. Ακόμα και η Γεριτσίδου, για να μην νομίζετε δηλαδή ότι, ξέρω, τα λέτε κάποιοι τρελοί, τέλος πάντων, όλα αυτά. Όταν κάποια στιγμή μιλάγαμε, που έχετε ακούσει δηλαδή, ότι είχε ένα πολύ έτσι μεστό λόγο, πολύ λογικό και πολύ όλα αυτά, επειδή είναι ψυχολόγος, μου έλεγε ότι μέχρι για έναν άνθρωπο που πήγε στο νοσοκομείο μόνος του, ενώ ήταν τυφλός και οδήγησε το αυτοκίνητο. Πήρε ένα αυτοκίνητο και πήγε στο νοσοκομείο και είπε: γεια σας, ήρθα, έχω πρόβλημα. Ενώ ήταν τυφλός. Λοιπόν, πολλά πράγματα γίνονται, έτσι. Μπορώ να σας πω μάλιστα και μια ιστορία που μου έλεγε ένας δάσκαλος που κάποτε συνάντησα. Βέβαια, τότε δεν πολύ καταλάβαινα πολλά. Θα σας πω και για τότε. Και θα σας πω γιατί δεν καταλάβαινα πολλά τότε, ενώ τώρα. Ενώ είμαι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήμουν τότε, οικονομικά δηλαδή και τέτοια, καταλαβαίνω περισσότερα. Λοιπόν, μου είχε πει μια ιστορία. Είχε πάει στο Θιβέτ, είχε κάτσει κάποια χρόνια εκεί. Λοιπόν, και μην κολλάτε τώρα με Θιβέτ και αυτό και τέτοια. Το ίδιο μπορεί να κάνουν και οι ασκητές στο Άγιο Όρος, έτσι. Το ίδιο κάνουν και άλλοι, τέλος πάντων. Μην τρελαίνεστε, ας πούμε. Τα ίδια πράγματα είναι. Όπου αυτοί που θα έπρεπε να σταθούν δίπλα στον Δαλάη Λάμα, περνάγανε μία δοκιμασία όπου έπρεπε να μπουν μέσα σε μία σπηλιά χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, χωρίς τίποτα. Έτσι έκλεινε μία πόρτα πέτρινη, βάζανε ένα βράχο δηλαδή, που δεν μπορούσε με τίποτα να το κουνήσει κανένας, και έπρεπε να κάτσουν μέσα σε αυτή τη σπηλιά 5 ή 10 χρόνια ανάλογα, το επέλεγε ο ίδιος δηλαδή. Σας το ξαναλέω, χωρίς φαγητό και χωρίς νερό, τίποτα, έτσι. Και αφού βγαίνανε μετά από 5 ή 10 χρόνια και αφού τους κάνανε 3 μέρες, τους κλαίνανε συνέχεια μία με καυτό και μία με κρύο νερό, γιατί το σώμα τους ήταν σαν πέτρα, δεν είχαν ούτε κλειδώσει ούτε τίποτα, μετά μπορούσαν, είχαν το δικαίωμα τέλος πάντων να σταθούν δίπλα στο Δαλάη Λάμα. Αυτό λοιπόν το πολύ κουφό, το πώς το διάλογε ένας άνθρωπος 5 χρόνια χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, χωρίς τίποτα, και 5 χρόνια τρομερό, ας πούμε. Εκτός βέβαια αν αυτοί είχαν κατακτήσει, μέσα από ένα διαλογισμό δηλαδή, να φεύγουν, έτσι, να αφήνουν το σώμα τους και να περνάνε ακόμα και από χωροχρόνους. Δηλαδή, για αυτούς μπορεί να είναι και 5 λεπτά όλο αυτό. Για μας να είναι, ξέρω, τόσο μεγάλο. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν τα κατέχουμε, και δεν τα κατέχουμε γιατί αν τα κατήχαμε, δεν θα δεχόμασταν με τίποτα να είμαστε σκλάβοι σε αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, τότε λοιπόν που είχα γνωρίσει εγώ αυτόν τον φίλο και δάσκαλο, αυτός έκανε κάτι σεμινάρια, το οποίο λεγόταν εσωτερική θεραπευτική, δηλαδή σε μάθαινε πώς να θεραπεύεις και τον εαυτό σου και άλλους, τέλος πάντων, χωρίς φάρμακα, χωρίς τίποτα. Είναι μια γνώση πολύ αρχαία, από τον Ιπποκράτη δηλαδή, κρατάει, και έχει κάνει και τον γύρο του κόσμου, και κάθε λαός βάζει τα δικά του, τέλος πάντων. Όπου στην ουσία δεν αρρωσταίνει ποτέ το σώμα, αρρωσταίνει αυτό που λέμε ψυχή, δηλαδή από την αρνητικότητα των σκέψεών μας, και αυτές οι αρνητικές σκέψεις, τέλος πάντων, κάποια στιγμή περνάνε στο σώμα μας και παθαίνουμε όλα αυτά τα οποία παθαίνουμε. Λοιπόν, μάθαινες λοιπόν πως μέσα από διαλογισμό, ενεργοποιώντας τα τσάκρα που λέμε, τα ενεργειακά κέντρα, τα 7 ενεργειακά κέντρα που έχουμε, να στέλνεις την ενέργεια εκεί που χρειάζεται και τέλος πάντων να θεραπεύεσαι. Μάλιστα, αν θέλετε, προς το τέλος της εκπομπής μπορώ να δώσω και μερικές ασκήσεις, και όποιος θέλει, τέλος πάντων, μπορεί να τις δοκιμάσει και να τις κάνει. Δεν είναι τίποτα φοβερό, δηλαδή μην φανταστείτε περίεργα πράγματα. Τόσο απλό που δεν το πιστεύετε. Λοιπόν, θα πω τώρα μια εμπειρία μου, ας πούμε, που είχα. Εντάξει, είδα ανθρώπους που θυμάμαι, μια κοπέλα από Θεσσαλονίκη που είχε σκλήρυνση κατά πλάκας, ας πούμε, και είχε γίνει καλά, είχε θεραπευτεί. Και μπορώ να πω και άλλα, αλλά τόσο, δεν έχει σημασία αυτό. Ούτε διαφήμιση κάνω, ούτε τίποτα, έτσι. Γι' αυτό δεν λέω και ονόματα και τίποτα. Αν και στο συγκεκριμένο άνθρωπο του έχω πει να έρθει στην εκπομπή κάποια στιγμή να μιλήσουμε. Ελπίζω κάποια στιγμή να έχει το χρόνο, ή τέλος πάντων να θέλει και να έρθει. Λοιπόν, όταν περάσαμε, ας πούμε, στο πρακτικό μέρος, δηλαδή να το κάνουμε. Εμείς οι μαθητές, τέλος πάντων, πρακτικά, απλά χωριστήκαμε. Δηλαδή, ένας έκανε τον ασθενή, ένας έκανε τον θεραπευτή και αλλάζαμε και μετά.
Δεν ρωτάς καταρχήν τον ασθενή, ας πούμε, τι έχει. Το ξέρεις. Όπως στέκεις από πάνω του, ας πούμε, μέσα από μια άσκηση διαλογισμού, απλά μέσα σου έρχεται το πού πρέπει να πας και να τονώσεις την ενέργεια εκεί πέρα. Σας λέω ότι το ξέρα. Έτσι, όπως και εγώ όταν έκανα τον ασθενή και μια κοπέλα ήταν που κάναμε μαζί την άσκηση, ήξερε πού πρέπει να πάει. Μην ρωτάτε πώς και γιατί, αυτά μόνο από εμπειρία. Είναι κάτι, αυτό που θα λέγαμε, από τον ανώτερο εαυτό σου. Λοιπόν, και μετά σκέφτομαι, θα σας πω και μια άσκηση για το πώς να έρθετε σε επαφή με αυτό που λέγεται ανώτερος εαυτός. Πολύ απλή, μην φανταστείτε τίποτα τρελά πράγματα. Λοιπόν, αυτό που έγινε λοιπόν, τέλος πάντων, το πρόβλημα ήταν στο λαιμό της κοπέλας. Ο λαιμός έχει δύο εισόδους, έτσι, οπότε πρέπει το ένα χέρι να στέλνει ενέργεια και το άλλο χέρι από την άλλη πλευρά να κρατάει, να μην χάνεται. Το πω δηλαδή κάπως έτσι λαϊκά. Αυτό λοιπόν που ένιωθα ήταν ότι το δεξί μου χέρι που έστελνε την ενέργεια πάγωνε και νιώθα ενέργεια, ροή, να τρέχει. Ενώ το δεξί που κράταγε την ενέργεια το νιώθα να καίγεται. Αυτό ήταν μια εμπειρία που την έζησα εγώ. Εντάξει. Δεν με ενδιαφέρει να το πιστέψει κανείς ή οτιδήποτε. Εγώ απλά καταθέτω κάτι που βίωσα. Παρόλα αυτά, και εκεί θέλω να καταλήξω, ενώ λοιπόν τα έβλεπα όλα αυτά τα πράγματα, δεν το προχώρησα. Δηλαδή, και ξέρετε, το τελευταίο αναρωτιόμουν γιατί, και ο λόγος είναι πολύ απλός. Ότι αυτό το Matrix που μας έχουν βάλει να ζήσουμε, με τραβούσε να κάνω όλα πράγματα. Φοβόμουν δηλαδή, τι, ότι πού θα βρω τον χρόνο. Πώς θα πληρώσω το δάνειο, τι θα κάνω με τη δουλειά, πώς θα βγάλω λεφτά να πληρώσω το ένα, η γκόμενα που ξέρω εγώ αούα. Λοιπόν, όλα αυτά απλά δεν σε αφήνουν να πας παραπάνω. Στην ουσία, μιας και μιλάγαμε για τα ενεργειακά κέντρα που είναι 7, έτσι, μας βάζουν να ζούμε τα 3 κατώτερα ενεργειακά κέντρα μας. Και αυτά που είναι ψηλά, έτσι, τα έχουμε απενεργοποιημένα. Λοιπόν, και μιας και λέμε γι' αυτό, όσοι θέλετε πάρτε ένα χαρτί να σημειώσετε πώς μια άσκηση δηλαδή, που εγώ την κάνω και έχω δει αποτελέσματα, δεν θα σας πω τίποτα που δεν έχω κάνει εγώ και δεν το έχω τσεκάρει αν θέλετε. Θα πω μόνο ότι εγώ έχω κάνει και έχω δει να λειτουργεί. Λοιπόν, η άσκηση λοιπόν για να μπορέσετε να επικοινωνείτε με αυτό που λέγεται ανώτερος εαυτός, δηλαδή να μιλάει το ανώτερο κομμάτι σας και όχι το κατώτερο. Το κατώτερο κομμάτι είναι αυτό το εγώ που λέμε, έτσι, ο δαίμονας, εγώ τα ξέρω, ο φασισμός, το πάμε δηλαδή σε μια μεγαλύτερη κλίμακα. Για να σταματήσει λοιπόν να μιλάει ο φασισμός και να μιλήσει, αν θέλετε, ας πούμε το φως, ας πούμε η δημοκρατία, δεν έχει σημασία, τόσο κάτι ανώτερο, ώστε οι αποφάσεις που παίρνουμε να είναι πιο σωστές και να μας καθοδηγούν στη ζωή μας, να παίρνουμε σωστές αποφάσεις, να μην κάνουμε λάθη και κατ' επέκταση να έχουμε και μια καλύτερη ζωή, καλύτερες σχέσεις, καλύτερους φίλους, καλύτερη ερωτική ζωή κλπ. Κλπ. Είναι εξής. Λοιπόν, κάθεστε σε μια στάση διαλογισμού, έτσι. Δεν χρειάζεται να είναι η στάση αυτή που έχετε δει σε διάφορες φωτογραφίες με τα πόδια, τα ξέρετε, που είναι κάπως δύσκολο, ας πούμε. Μπορείτε να κάτσετε μια καρέκλα, απλά σταυρώνετε τα πόδια, έτσι, να κουμπάνε καλά στο πάτωμα και χαλαρά. Και η σποδηλική στήλη να είναι κάθετη με το πάτωμα, με το έδαφος. Ακόμα καλύτερα, αυτά να ξέρετε γίνονται στη φύση. Έτσι, η ενέργεια είναι πολύ καλύτερη. Αλλά τέλος πάντων, δεν πειράζει, μπορείτε να το κάνετε και στο σπίτι. Και βέβαια ακόμα καλύτερα αν γίνεται σε ομάδα. Όσο πιο πολλοί άνθρωποι το κάνουν μαζί, η ενέργεια πολλαπλασιάζεται και είναι απίστευτο. Αλλά τέλος πάντων, καλό είναι να το κάνει κανείς και μόνος του. Λοιπόν, αφού κάθετε σε αυτή τη στάση, τα χέρια βάζετε το αριστερό από κάτω, το δεξί από πάνω, δηλαδή, πώς να το δείξω τώρα αυτό, φανταστείτε το αριστερό χέρι να κοιτάει, να κουμπάει, ας πούμε, η παλάμη προς τα πάνω, έτσι, και το δεξί να κουμπάει πάνω στο άλλο. Και τα δάχτυλα τα μεγάλα, οι αντίχειρες που λέμε, τους ενώνεται.
να κλείσουν δηλαδή η ροή της ενέργειας. Και αυτό το φέρνετε, ας πούμε, λίγο κάτω από τον αφαλό. Okay. Λοιπόν, κλείτε τα μάτια και όπως έχουμε πει, όλη η ιστορία είναι ο έλεγχος της αναπνοής. Και μπορείτε να αρχίσετε λοιπόν από τη μύτη να εισπνέετε καθαρά και να εκπνέετε. Λοιπόν, εκεί λοιπόν ονειρευτείτε ότι όπως βλέπετε τον εαυτό σας να είναι σε αυτή τη στάση που κάθεστε, σε κάθε αναπνοή ο εαυτός σας να γίνεται δύο, δηλαδή να ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην εκπνοή βέβαια ξανακατεβαίνει, έτσι. Στη δεύτερη λίγο πιο ψηλά, ξανακατεβαίνει. Στην τρίτη λίγο πιο ψηλά, ξανακατεβαίνει. Μέχρι που στην πέμπτη εισπνοή είναι τελείως επάνω, έτσι σαν να βλέπετε δύο τους εαυτούς σας δηλαδή, και εκπνέεται απαλά ώστε να μείνει αυτός ο δεύτερος ας πούμε εαυτός μας πάνω από τον άλλον. Ωραία. Πάνω από αυτόν τον δεύτερο εαυτό που έχουμε φτιάξει μέσα στο μυαλό μας υπάρχει ένα κατάλευκο φως. Στο διαλογισμό θα προσέχετε πάντα να υπάρχει το φως να είναι καθαρό και λευκό, όπου αυτό το φως περνάει μέσα από το κεφάλι σας, το κέντρο, έτσι εκεί που χωρίζεται δηλαδή το κρανίο, φτάνει στην καρδιά που φωτίζεται και από την καρδιά πηγαίνει στο κάτω εαυτό μας, τον κατώτερο, έτσι, και του δίνει φως στη δική του καρδιά. Με κάθε εισπνοή δηλαδή η καρδιά τη βλέπετε να φωτίζεται περισσότερο και να στέλνει στην εκπνοή το φως στο κατώτερο μας εαυτό. Προσπαθήστε να μείνετε σε αυτή την κατάσταση περίπου 5 λεπτά. Ήρεμα και χωρίς να υπάρχει καμία σκέψη. Αν κάποια σκέψη μπει στο μυαλό μας, πρέπει να τη διώχνουμε. Δεν τη δίνουμε σημασία, δεν μπαίνουμε το παιχνίδι έτσι που είναι το κατώτερο αυτό που θέλει να μας κάνει περίεργα. Όσο λοιπόν το κάνετε αυτό, 1, 2, 3, 5 φορές, ξέρω εγώ, δεν χρειάζεται ούτε να βιαστείτε ούτε τίποτα, αυτό θα αρχίσει να γίνεται τρομερά εύκολα. Μέχρι που σε ένα σημείο θα υπάρχει τέτοια ησυχία όπου θα μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις και να παίρνετε την απάντηση. Μην φανταστείτε τρελά πράγματα, πιάνετε την κουβέντα, δεν ξέρω τι. Κάποιοι μπορεί να το κάνουν, δεν ξέρω. Αλλά μπορείτε να ακούτε ένα βαθύ ναι ή ένα όχι. Ή να το νιώθετε. Μπορεί να μην είναι καν ήχος. Έτσι. Και θέλω να πω και κάτι άλλο τώρα εδώ. Πάρα πολλοί άνθρωποι που αποφασίζουν να δοκιμάζουν κάποια τέτοια πράγματα απογοητεύονται πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί? Και το έχω πάθει και εγώ αυτό, έτσι. Γιατί νομίζουν ότι κάνοντάς το θα γίνουν ξαφνικά πλούσιοι, θα έχουν φοβερές γκόμενες, δεν ξέρω τι κλπ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχει απλά ότι ξεκινάω να περπατάω έναν δρόμο. Όπως ας πούμε, όταν πας γυμναστήριο, δεν γίνεσαι σούπερ αθλητής μέσα σε μία φορά που πήγες στο γυμναστήριο, αλλά είναι μια διαδρομή που πρέπει να την πάρεις για να φτιάξεις το σώμα σου. Έτσι. Το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει και με αυτές τις ασκήσεις. Είναι ένας τρόπος ζωής δηλαδή που σου οδηγεί αρκετά γρήγορα, να σας πω, να είστε καταρχήν ήρεμοι μέσα σας. Να μην έχετε αυτό το βασανιστικό κατώτερο αυτό που συνέχεια μιλάει στο μυαλό σας και δεν σας αφήνει ποτέ να ηρεμήσετε. Με αποτέλεσμα όλες οι κινήσεις να είναι νευρικές, να τσακωνόμαστε και τόσο πάντων να μιλάει αυτή η σκοτεινή μας πλευρά. Είναι ένας τρόπος δηλαδή να μειωθεί αυτό και να εμφανιστεί ένας πολύ πιο φωτεινός εαυτός με μεγαλύτερη κατανόηση, με μεγαλύτερη τέλος πάντων αντίληψη των πραγμάτων. Με σηκώνει και αυτό όλο σου δίνει μια πολύ 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 καλύτερη αντίληψη της κάθε κατάσταση που ζεις. Λοιπόν, αυτή είναι μία άσκηση. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και όταν γυρίσουμε θα σας πω άλλες δύο.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Από ό,τι μου λέει ο Μενέλος, έχετε ένα μήνυμα κάποιοι φίλοι που έχουν μια παράσταση, θέλουν να μιλήσουν για αυτή. Έτσι δεν είναι, Μενέλε? Λοιπόν, δεν ξέρω, μας ακούνε. Μπορούν την Παρασκευή, αν θέλουν, να έρθουν να μας πούνε για τη μουσική τους, την παράσταση, τι κάνουν κλπ. Κλπ. Έχουν στείλει ένα email, το διαβάζει ο Μενέλος. Το λέω και εγώ στον αέρα, δηλαδή, αν μας ακούνε. Τέλος πάντων, αν συμφωνείτε και μας ακούτε, στείλτε ένα email ότι OK, ξέρω εγώ, ναι, για την Παρασκευή. Και με χαρά θα σας φιλοξενήσουμε. Γενικά, οποιοδήποτε άνθρωπος είναι δημιουργός και δημιουργεί, αυτή η εκπομπή θα είναι ανοιχτή, δηλαδή. Το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, άντε να επιστρέψουμε τώρα στα φωτεινά μας. Λοιπόν, να πω καταρχήν ότι όσοι δεν έχουν ξανακάνει πνευματικές ασκήσεις, γιατί αυτές είναι πνευματικές ασκήσεις, μπορεί να νιώσουν ένα χασμουριτό, σαν νύστα, ας πούμε, ή μπορεί να νιώσουν βήχα, ή μπορεί να για ύπνο, ή τέλος πάντων διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία δεν είναι κάτι κακό, σημαίνει ότι λειτουργεί ο διαλογισμός. Δηλαδή, είναι ό,τι ακάθαρτο υπάρχει μέσα μας, έτσι, που θέλει να βγει, θέλει να φύγει. Δεν χωράει στο φως τίποτα που είναι ακάθαρτο. Αυτό λοιπόν να το ξέρετε. Και εμείς και μιλάμε για το ακάθαρτο, να πω ότι στον παράσταση δεν πηγαίνει κανείς αν δεν είναι καθαρός. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπου στο σπίτι σου δεν βάζεις ένα λαμόγιο μέσα γιατί σου το κάνει μπάχαλο. Όπως λοιπόν εσύ στο σπίτι σου δεν θες να μπαίνει οποιοδήποτε, έτσι λοιπόν δεν μπορείς να πας σε ένα χώρο, σε έναν κόσμο απόλυτης φωτός, να το πούμε έτσι, και να είσαι έτσι ο περίοδος να κάνει μπάχαλο. Λοιπόν, τόσο απλά. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, γιατί σε αυτόν τον κόσμο όλα είναι μαθηματικά. Εγώ, ας πούμε, μένω στο Ηράκλειο και ο Μενέλαος και οι φίλοι μου οι Τέρξοι που είναι εδώ, μένει στον Κορυδαλό, ξέρω που μένει. Άρα λοιπόν η συνείδησή μας, έτσι, εγώ είμαι Ηρακλειώτης, ας πούμε, και ο Μενέλαος είναι Κορυδαλιώτης. Αν αλλάξουμε όμως τα μαθηματικά και πάμε σε μια άλλη κλίμακα, τότε θα δούμε ότι και οι δύο μένουμε στην Αθήνα, άρα είμαστε και Αθηναίοι εκτός από αυτό. Και αν αλλάξουμε τα μαθηματικά και πάμε σε μια άλλη κλίμακα, και οι δύο μένουμε στην Ελλάδα. Και μπορούμε να ξαναλλάξουμε την κλίμακα των μαθηματικών και να δούμε ότι είμαστε και Ευρωπαίοι, ας πούμε. Και σε μια άλλη κλίμακα είμαστε Γήινοι. Και σε μια ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα είμαστε αυτού του γαλαξία. Και σε μια άλλη κλίμακα αυτού του σύμπαντος. Και μπορεί και αυτό το σύμπαν να είναι μέσα σε ένα άλλο σύμπαν και το άλλο σύμπαν σε ένα δεν ξέρω και εγώ σύμπαν. Και κανείς δεν ξέρει πού σταματάνε αυτά τα μαθηματικά. Και αυτό το λέω γιατί κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε και να φύγουμε αυτό το παραμύθι που μας κάνει όλους να νιώθουμε ότι εγώ και όλοι οι άλλοι μόνοι, όλοι οι άλλοι, έτσι είναι, αυτό το πλακωμό δηλαδή που έχουμε και εδώ και αιώνες σφαζόμαστε συνέχεια. Λοιπόν, είναι καλό να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, όπως είναι και καλό να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές πραγματικότητες και εμείς επιλέγουμε την πραγματικότητα που θα ζήσουμε. Όλα συμβαίνουν στο τώρα και όλα είναι διαφορετικά. Είναι άλλη πραγματικότητα που βιώνω εγώ, άλλη πραγματικότητα που βιώνω ο Μενέλαος, η Τέρψη, ο Βαγγέλης, ο Γιάννης, ένας που ζει στο Θιβέτ, ένας που ζει εγώ στην Αμερική, κι όμως όλοι στον ίδιο συγκεκριμένο χρόνο. Κι όμως μέσα στον ίδιο χρόνο όλοι βιώνουμε άλλες πραγματικότητες. Αν το συνειδητοποιήσετε αυτό, πολλά πράγματα θα μπουν σε τάξη και τέλος πάντων θα αντιμετωπίσετε πολύ διαφορετικά τη ζωή και τη διαφορετικότητα των άλλων. Λοιπόν, και θέλω να πω και κάτι άλλο, γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της διαχωρισμής, ένα μεγάλο σχολείο είναι οι σχέσεις μας. Το πώς βιώνουμε τις σχέσεις μας. Μάλιστα στην Ουράνια Προφητεία έχει ένα πολύ πάρα πολύ ωραίο κομμάτι για το θέατρο που παίζουμε από την οικογένειά μας και μετά και τους ρόλους που παίρνουμε και γιατί τους παίρνουμε αυτούς τους ρόλους που μπορεί να είναι ο φασίστας, μπορεί να είναι ξέρω εγώ, το θύμα κλπ. Κλπ. Αν προλάβουμε σήμερα θα το διαβάσω. Αλλιώς τέλος πάντων σε κάποια άλλη εκπομπή. Εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε. Ακόμα τουλάχιστον. Λοιπόν, να φύγουμε γιατί πραγματικά βλέπω να μας πηγαίνουν σε σφαγές. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα με τις σχέσεις μας είναι πολύ σημαντικό γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Όλοι έχουμε το δικαίωμα να απορρίψουμε κάποιον. Δεν μου κάνει ρε φίλε, δεν καβλώνω που λέμε να τα πούμε χοντρά, ας πούμε. Και δεν το κάνουμε με κακία, αλλά εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό. Όταν δεν μας αρέσει κάτι,
νιώθουμε ότι έχουμε το δικαίωμα να πούμε όχι. Αντίθετα, όταν μας απορρίψει ένας άλλος, δεν το δεχόμαστε. Βγαίνει το εγώ μας, αρχίζουμε, βρίζουμε, κάνουμε και ξεχνάμε ότι αυτό το κάνουμε και εμείς στους άλλους. Λοιπόν, αυτά τα τόσο απλά πραγματάκια, άμα τα βάλουμε καλά στο μυαλό μας και τα συνειδητοποιήσουμε, πραγματικά μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Είναι πολύ απλό. Απλά δεν το κάνουμε. Προτιμούμε να ζούμε το εγώ μας. Το εγώ μας, αυτό που λέμε, ο κατώτερος εαυτός μας, έτσι ο δαίμονας, που μόνο εμείς τα ξέρουμε όλα, όλοι οι άλλοι είναι ηλίθιοι και μόνο εγώ έχω το αλάστο του Πάπα κλπ. Κλπ. Αυτό από το σπίτι μας μέχρι σε κλίμακα πλανητική ή και συμπαντική, ας πούμε. Λοιπόν, ας το αλλάξουμε αυτό και είμαι σίγουρος θα αλλάξει ο πλανήτης. Αν δεν το αλλάξουμε αυτό, καλά κρασιά. Λοιπόν, πάμε τώρα να πω μια άλλη άσκηση για όποιον θέλει να την κάνει. Για να καθαρίζει κανείς την άβρα του. Όλοι ξέρουμε ότι γύρω μας υπάρχει μια ενέργεια. Στην ουσία δεν είμαστε ύλη, είμαστε ενέργεια. Απλά υπάρχει το φυσικό μας σώμα, το οποίο είναι ενέργεια πολύ συμπυκνωμένη, έτσι, είναι αυτό που λέμε ύλη, αλλά ενέργεια είναι για αυτή και το ξέρουμε. Αλλά δεν έχουμε ένα σώμα, έχουμε 7 σώματα. Υπάρχει λοιπόν το συναισθηματικό σώμα, υπάρχει το νοητικό σώμα, το εθερικό σώμα. Και τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα μας να αναλύσουμε αυτά τα σώματα και πώς λειτουργούν. Αλλά όλοι ξέρουμε και έχουμε δει και φωτογραφίες από αύρα, τις φωτογραφίες Κυρίαν κλπ. Και τέλος πάντων το νιώθουμε και είναι ένα πολύ απλό να το καταλάβουμε το πώς λειτουργεί αυτό το άειλο, ας πούμε, σώμα που μας περιβάλλει όταν συναντάμε άλλους ανθρώπους. Κάποια στιγμή λοιπόν συναντάμε άλλους ανθρώπους και για κάποιο λόγο δεν τον ξέρουμε τον άλλον, να νιώθουμε πάρα πολύ ωραία. Δεν μας έχει κάνει τίποτα, δεν τον ξέρουμε. Απλά νιώθουμε ωραία, επικοινωνούμε, μια χαρά, ερωτευόμαστε. Αντίθετα με άλλους που και αυτοί δεν μας έχουν κάνει τίποτα. Δεν, μας πιάνουν κάτι περίεργα. Μέχρι πολλοκέφαλος μπορεί να μας πιάσει, χωρίς να κάνει τίποτα κακό άλλος. Όλο αυτό λοιπόν έχει να κάνει με αυτή την ενέργεια που υπάρχει γύρω μας, την οποία μάλιστα υπάρχουν ασκήσεις που μπορείτε να τη βλέπετε και μάλιστα πολλοί λένε ότι είμαστε πολύ κοντά σαν ανθρωπότητα όλοι να βλέπουμε αυτή την ενέργεια και αυτόματα να ξέρουμε αν ο άλλος είναι θετικός ή αρνητικός. Οπότε εγώ τώρα δεν θα πω για τέτοιους ασκήσεις και το πώς μπορείς να βλέπεις αυτή την άβρα. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε όταν διαβάσουμε την Ουράνια Προφητεία που λέει τον τρόπο και το ξαναλέω, αν δεν προλάβουμε σήμερα, κάποια άλλη στιγμή. Εγώ τώρα θα σας πω για όσους γουστάρουν μία άσκηση για να καθαρίζετε αυτό το ενεργειακό πεδίο που υπάρχει γύρω σας. Είναι πάρα πολύ απλή, δεν παίρνει χρόνο, έτσι, και μπορείτε να την κάνετε το πρωί που ξυπνάτε και το βράδυ που κοιμηθείτε. Ή τέλος πάντων, όποτε θέλει ο καθένας. Ας μην βάζουμε πολλά κλισέ. Λοιπόν, αυτή η άσκηση γίνεται ενώ κάποιος είναι όρθιος, έτσι, δεν κάθεσαι, δεν είναι άσκηση που θέλει να είτε να κάτσεις στη τάση του λωτού, αυτή που τη γνωστή που ξέρουμε τον διαλογισμό, είτε αυτή που λέγαμε πριν που μπορείς να κάθεσαι σε μια καρέκλα. Είσαι όρθιος, χαλαρώνεις τους μύς σου, έτσι, ας πούμε ότι λίγο τα πόδια σου λίγο πιο ανοιχτά να πατάς καλά και εντελώς χαλαρά. Ωραία. Όλα να ξέρετε γίνεται με τις αναπνοές. Οπότε αρχίζεις να εισπνέεις από τη μύτη πάντα και γενικά βαθιά και οραματίζεσαι, κλειστά τα μάτια και οραματίζεσαι αυτά τα 7 σώματα που μας περιβάλλουν, το οποίο έχουν και διαφορετικά χρώματα. Το τελευταίο, το 7ο, έχει ένα, έτσι, ένα μοβάκι σαν και αυτό που γράφει ο Κογιώτε τώρα που βλέπω στο τέτοιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, ονειρευτείτε λοιπόν αυτή την ενέργεια γύρω σας και φέρτε τα χέρια σας, αυτό που κάνουμε όταν έχετε δει που ενώνουμε τα χέρια μας περίπου στο στήθος, έχετε δει τους βουδιστές που το κάνουν αυτό και, και σκύβουν λίγο, βάλτε τα χέρια εδώ και σιγά σιγά τα σηκώνετε πάνω από το κεφάλι, αφού βέβαια έχετε ονειρευτεί αυτό το λευκό καθαρό φως πάνω από το κεφάλι σας. Πάντα υπάρχει στον διαλογισμό αυτό το λευκό πεντακάθαρο φως πάνω από το κεφάλι μας. Την ώρα λοιπόν που σηκώνουμε τα χέρια, το βάζουμε μέσα σε αυτό το λευκό φως, τα ανοίγουμε και τα κατεβάζουμε ανοιχτά προς τα κάτω και λέμε τη λέξη ΟΜ. Δηλαδή, εισπνοή, τα χέρια πάνε πάνω, μπαίνουν στο φως, εκπνοή, λέμε τη λέξη ΟΜ
και κατεβάζουμε βλέποντας από τα χέρια μας αυτό το λευκό φως που πήραμε, να το κατεβάζουμε και να το δίνουμε σε όλο αυτό το εθερικό που υπάρχει γύρω μας. Η λέξη ΟΜ, για όσους δεν ξέρουν, λένε οι δάσκαλοι ότι είναι η πρώτη λέξη, ο πρώτος ήχος που ακούστηκε όταν δημιουργήθηκε το σύμπαν. Αυτό που οι γραφές, ας πούμε, λένε εν αρχήν ο λόγος. Έτσι, αυτό το ΟΜ λοιπόν ήταν ο πρώτος ήχος που ακούστηκε όταν άρχισε να δημιουργείται το σύμπαν. Και είναι πολύ βασική, είναι ένα κραδασμό πάρα πολύ ισχυρό. Αυτό λοιπόν το πράγμα το κάνουμε 7 φορές. Δηλαδή, σηκώνουμε τα χέρια, τα βάζουμε στο φως και τα κατεβάζουμε αργά, εκπνέοντας και λέγοντας τη λέξη ΟΜ. Ξανά τα φέρνουμε δηλαδή σε αυτή τη θέση σωστή μπροστά, τα σηκώνουμε στο φως, ΟΜ, κατεβαίνει κάτω. Και αυτό το κάνουμε αυτό 7 φορές, μένουμε για λίγο και βλέπουμε, ονειρευόμαστε πως έχουμε τα μάτια κλειστά, ότι γύρω μας αυτή η άβρα με τα διάφορα χρώματα που όπως είπαμε που έχει καθαριστεί και είναι κατάλευκη. Αυτό λοιπόν κάνοντας το σταδιακά θα αρχίσετε να νιώθετε πολύ πιο υγιείς. Θα είστε λιγότερο κουρασμένοι, θα νιώθετε πολύ πιο καλά, ενεργειακά δηλαδή μέσα σας, και θα δείτε πάρα πολύ γρήγορα αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε για την τρίτη άσκηση. Σάββατο απόγευμα σε μια πλατεία. Στριχογυρνάς χωρίς να δίνεις σημασία. Σκέφτεσαι μόνο ένα τυχαίο συνδυασμό από αριθμούς για ένα σύστημα προπό. Και ένα αρχείο στην πίσω της επικολλημένο που τύχη το έφερε να μείνει πεταμένο. Ένας ρυθμός στριχογυρνάς στο μυαλό σου σαν ένα ποδήλατο στη μέση του δρόμου. Έπαιξες και έχασες. Μα κάποια μέρα θα καταλάβεις πως όταν ο κόσμος μένει ίδιος πρέπει εσύ να αλλάζεις. Να προκαλείς, να γελάς. Εγώ τα ψηλά το κεφάλι, να μου σε τον πάσο. Νιώσε το σώμα σου πάλι, κοίταξε γύρω σου. Καμιά ευχαρίστηση δεν είναι τζάπα, μείνεις ανίδεος. Θα σε περνάνε για μαλάκα, δεν κάνω τον έξυπνο. Να θέλεις βγάλε με από εδώ. Το μόνο που θέλω είναι αγάπη, ειρήνη. Σεβασμό, χιλιάδες βλάκες. Διαστραβλώνουν την αλήθεια, δεν υπερασπίζονται κανένα και ζουν στα παραμύθια. Κοίταξε, ο ήλιος θα αρχίσει να δει, δεν θα χαθούμε. Ένας δρόμος ανοιγέει, σε σένα μιλάω. Δείξε μας το πιο καλό σου σημάδι. Και έλα μαζί μας, γιατί είναι Σάββατο βράδυ. Σάββατο βράδυ, Σάββατο βράδυ, Σάββατο βράδυ. Σαββάτο βράδυ, σε ένα κλαμπ στο χάος. Κοιτάς τον κόσμο που χορεύει και τον κόσμο που δουλεύει. Ένας φίλος σου περνάει, χαιρετάει και φεύγει. Δεν υπάρχει νόημα. Ο ρυθμός ανεβαίνει, υπάρχει μόνο το κορμί σου. Και κάπως οι άλλοι, τυχαίες σχέσεις που συμπίπτουν. Γιατί είναι Σάββατο βράδυ, Σάββατο βράδυ. Σε μια γωνία, σκέφτεσαι τι είναι αυτό που έχει πιο μεγάλη σημασία. Η θέση των άστρων ή η παγκόσμια ιστορία. Ένας μεγάλος έρωτας ή μια απλή συνουσία. Και ο τρελός κόσμος δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Δεν στους πλούσιους, στους μεσαίους, στην εργατική τάξη. Σε χτυπάνε και νομίζεις πως πιέσαι όταν χορεύεις. Γύρνα και χτύπα τους με όλα αυτά που εσύ πιστεύεις. Αυτή είναι μια αιτία. Να μπορείς να γελάσει απλά κάποιοι στίχοι. Να μπορείς να τραγουδάς την ψυχή μου. Είναι τόσο πεινασμένη σαν μια τίγρη που είναι στο κλουβί κλεισμένη. Κοίταξε, η ζωή μας ανοίγει, δεν θα χαθούμε. Γιατί ένας δρόμος ανοίγει, σε σένα μιλάω. Δείξε μας το πιο καλό σου σημάδι. Και έλα μαζί μου, γιατί είναι Σάββατο βράδυ. Σάββατο βράδυ, Σάββατο βράδυ, Σάββατο βράδυ.
Σαββάτο νύχτα, στο ρολόι στην πλατεία παραμένει μια ζωή. Στην αλυτία με ένα σκύλο που γαβγίζει. Όποιον περάσει, αυτό είναι το τίποτα. Και εκεί του λεωφορείου η στάση από το χρόνο. Τικ-τακ όταν περνάει, πως νιώθει. Όταν εσύ ονειρεύεσαι, η αγάπη πέφτει σαν χιόνι. Σαν μια ιστορία όπου κι δυο είμαστε χαμένοι. Χαμένοι στο διάστημα, μα ποτέ χωρισμένοι. Πυλιγμένοι κι δυο στο δικό μου παλτό. Μέχρι το σπίτι σου κι εκεί, σε ένα στρώμα διπλό. Δύναμη του ουρανού. Δύναμη της αγάπης, ελευθερία στην έκφραση. Ζωή δίχως τάξη, δες τι αργά που ο ήλιος ανεβαίνει. Και αυτό που ήθελα να γίνει, όσο ξαμακραίνει, δες την πρωινή δροσιά πάνω στα φύλλα, μέσα στα μάτια μου. Τοπία ακαγκίκητα, δώσ' μου την αγάπη σου για να πετάξω. Δώσ' μου ένα άλλο κόσμο να ζήσω, να πεθάνω προς τη χαρά. Σ' αυτούς που πονάνε στα αδέρφια μου, σ' όσους δεν βρίσκουν αιτία να γελάνε. Σε σένα μιλάω, δεν φύγουμε μαζί. Γιατί είναι Κυριακή πρωί, Κυριακή πρωί, Κυριακή πρωί. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν ξέρω πόσοι συμπιώνουν και θέλουν να το κάνουν αυτό. Εγώ θα πω να μην απογοητευτείτε αν με την πρώτη φορά δεν νιώσετε κάτι. Είναι άσκηση. Κάθε φορά θα την γίνετε όλο και πιο δυνατή. Και αφού θα πω και την τρίτη, τέλος πάντων, άσκηση για σήμερα, και άμα γουστάρετε, μπορούμε έτσι μια, κάθε εβδομάδα μια φορά, τέλος πάντων, να σας δίνω και περισσότερες ασκήσεις. Λοιπόν, μπορούμε να το καθοριώσουμε, δηλαδή να κάνουμε και μια φορά την εβδομάδα έτσι διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, θα σας πω μετά και κάποιες εμπειρίες που είχα εγώ κάνοντας κάποια πράγματα. Το πολύ πολύ να πείτε τρελό, δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα γιατί τα έχω πει και εγώ για άλλους όταν μου τα λέγανε, αλλά αούα κι εγώ, ξέρετε. Με ενδιαφέρει, ας πούμε, τι αμάξι θα πάρω, ξέρω εγώ, και διάφορα τέτοια πράγματα. Λοιπόν, οπότε no problem. Ξέρετε, όλα γίνονται όταν κάποιος είναι έτοιμος να γίνουν. Και σε όλα τα πράγματα. Και μιας και ζούμε στην Ελλάδα και μας αφορά πάρα πολύ όλο αυτό που γίνεται, γιατί νιώθουμε να μας παίρνουν τη ζωή. Να σας πω και αυτό που μου έλεγε και ο Κοντογιώργης, ο καθηγητής, ότι δυστυχώς είμαστε 10 ετών και η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα των 60. Πρέπει να φτάσουμε στα 60, μου λέγει, για να φτιάξουμε δημοκρατία. Οπότε μην τρελαίνεστε, ας οριμάσουμε. Και όταν θα οριμάσουμε, να είστε σίγουροι ότι θα γίνουν μόνα τους όλα αυτά. By the way, λοιπόν, πάμε στην τρίτη άσκηση, η οποία αυτή είναι μια άσκηση που μπορεί να χρησιμοποιεί κανείς για την προστασία του, τη δικιά του, του σπιτιού του, το αυτοκίνητο, ό,τι θέλει ο καθένας, αλλά είναι και μια άσκηση προσφοράς φωτός για τη χώρα, για τον πλανήτη, για το σύμπαν ολόκληρο. Ο καθένας αποφασίζει πού σταματάει. Με λίγα λόγια, δηλαδή, είναι ένας τρόπος να στέλνετε φως εκεί που εσείς θέλετε. Θέλετε, δηλαδή, νιώθετε, ας πούμε, παράδειγμα, ότι έχετε υπερένταση, δεν μπορείτε να κοιμηθείτε, μπορείτε να το κάνετε, να φέρετε αυτό το φως γύρω σας και να δείτε ότι θα νιώθετε πολύ καλύτερα. Ή μπορείτε να το στείλετε γύρω από το σπίτι σας και να το προστατεύετε. Ή γύρω από τη χώρα και να προστατεύετε τη χώρα. Ή στον πλανήτη, ή τέλος πάντων στο ολόκληρο το σύμπαν. Λοιπόν, ξαναλέω ότι όλα αυτά είναι νοτικές ασκήσεις, πνευματικές ασκήσεις, γιατί σε μια άλλη διάσταση που είμαστε και εκεί, απλά δεν το αντιλαμβανόμαστε τώρα, όλα γίνονται με το νου. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς αυτό που λέμε το νου, που λέγει και ο Πλάτωνας. Και αν σας φαίνονται περίεργα, διαβάστε λίγο Πλάτωνα, διαβάστε λίγο Ορφέα, διαβάστε το Ερμήδον της Μέγιστο, για να δείτε δηλαδή ότι είναι μια γνώση που την είχαμε πάντα, ότι δεν είναι ούτε του Θιβέτ, ούτε του Αφγανιστάν, ούτε του Αυτινού. Είναι μια γνώση που έχει δοθεί σε όλο τον πλανήτη και όλοι οι δάσκαλοι, είτε γεννήθηκαν κάποια στιγμή στην Ελλάδα, είτε κάπου αλλού, είτε δεν ξέρω τι, μετέφεραν πάντα αυτή την ίδια γνώση. Απλά προσαρμοζόταν στις συνθήκες της κάθε εποχής, της κάθε περιοχής κλπ. Κλπ. Λοιπόν, πάω να κάνω μια δουλειά τσιγάρο, να πάω τα ίσα μου δηλαδή. Λοιπόν, αυτό μπορείτε να το κάνετε είτε στη στάση που είπαμε, στην καρέκλα σας, αλλά μπορείτε να το κάνετε και ξεπλωμένοι στο κρεβάτι σας. No problem. Όπως βολεύει τον καθένα. Υποτίθεται ότι το καλύτερο είναι να είναι κάποιος σε αυτή τη στάση που είπαμε, με τη σποδηλική του στήλη, τέλος πάντων, να είναι κάθετη προς το πάτωμα, στο έδαφος. Αλλά η συγκεκριμένη άσκηση νομίζω ότι μπορεί κανείς να την κάνει και ξεπλωμένος. Λοιπόν, κανονικά κλείνουμε τα μάτια, έτσι. Παίρνουμε κάποιες βαθιές ανάσες πάντα
ελέγχουμε την αναπνοή μας δηλαδή, από τη μύτη πάντα, και εκπνέουμε, το οποίο αυτό βοηθάει να χαλαρώσουμε. Το ξέρουμε όλοι βασικά αυτό. Όταν ας πούμε κάποια στιγμή έχουμε άγχος, δεν πάρουμε κάποιες αναπνοές. Λοιπόν, η αναπνοή είναι ζωή, έτσι. Αναπνέω, άρα ζω. Όταν πάψουμε να αναπνέουμε, περνάμε σε άλλη διάσταση. Λοιπόν, παίρνουμε αυτές τις αναπνοές. Κογιώτε ξάπλαση, αφού σ' αρέσει. Λοιπόν, πάντα φέρνουμε αυτό το φως που λέμε πάνω από το κεφάλι μας, έτσι. Και εισπνέουμε αυτό το φως από τη μύτη μας, δηλαδή νιώθουμε ότι το εισπνέουμε μέσα μας. Κάθε φορά λοιπόν που το εισπνέουμε, το φέρνουμε στην καρδιά, έτσι, στο στήθος μας. Δηλαδή βλέπουμε την καρδιά μας να φωτίζεται, το ενεργειακό κέντρο της καρδιάς, έτσι. Το βλέπουμε να φωτίζεται, δηλαδή κάθε εισπνοή νιώθουμε ότι αυτό το φως περνάει από μέσα μας και συγκεντρώνεται στην καρδιά και η καρδιά φωτίζεται. Στην εκπνοή τώρα το βγάζουμε από το σώμα μας έξω. Στην αρχή θα δείτε ότι δεν μπορεί να φύγει πάρα πολύ. Αλλά η δεύτερη εισπνοή, τρίτη, τέταρτη, πάντα βλέπουμε, δηλαδή κάθε εισπνοή επικεντρωνόμαστε το φως να πηγαίνει στην καρδιά και να φωτίζεται όλο και περισσότερο. Και κάθε εκπνοή αυτό το φως φεύγει έξω από μας, το στέλνουμε δηλαδή, και μπορούμε τώρα να το φέρουμε γύρω μας. Έτσι, σ' άλλον μπορεί να του πάρει δύο εκπνοές, σ' άλλον πέντε, δεν έχει καμία σημασία. Μπορούμε να το φέρουμε λοιπόν γύρω μας. Αν θέλουμε να σταματήσουμε εκεί, μπορούμε μετά να το νιώθουμε να κρυσταλλοποιείται. Έτσι, δηλαδή να γίνεται πολύ λευκό και σαν αδιαπέραστο. Αν αυτό θέλουμε να το κάνουμε για μας, εντάξει, για μια προστασία δικιά μας. Αν θέλουμε για το σπίτι μας, το επεκτείνουμε να πάει γύρω από το σπίτι μας. Αν θέλουμε στα αμάξι μας, το κάνουμε στο αμάξι μας. Μπορούμε να το κάνουμε δηλαδή και λίγο πριν ξεκινήσουμε να πάμε κάπου, ας πούμε, ένα ταξίδι, απλά το αυτοκίνητο είναι προστατευμένο. Μπορούμε να το στείλουμε γύρω από την πόλη μας, γύρω από τη χώρα μας, τον πλανήτη ολόκληρο, ακόμα και στο γαλαξία και στο σύμπαν. Να πω κάτι τώρα εδώ, ότι όσοι το κάνουν αυτό, και εγώ όσο το έχω κάνει, μετά νιώθω κουρασμένος. Ειδικά όταν στέλνεις αυτό το φως είτε στον πλανήτη είτε έτσι μακριά. Είναι μια προσφορά που κάνεις και νιώθω κουρασμένος μετά. Καλό είναι λοιπόν όσοι θέλουν να το επεκτείνουν και να το πάνε σαν προσφορά είτε στη χώρα, είτε στον πλανήτη, είτε στο σύμπαν ολόκληρο, να φροντίζουν μετά να παίρνουν πάντα μερικές εισπνοές φωτός για τον εαυτό τους, ώστε να μην νιώθουν μετά κουρασμένοι. Σας λέω ότι όταν εγώ το έκανα αυτό, μία ολόκληρη μέρα δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου. Ήμουν ξάπλα και λέγα Παναγία μου, λίγη ενέργεια. Έμαθα μετά βέβαια γιατί ρώτησα, ότι να φροντίσω να κρατάω και λίγη ενέργεια για μένα. Λοιπόν, αυτές ήταν οι τρεις ασκήσεις για σήμερα. Πιστεύω ότι ποιος τις κάνει και τις κάνει χωρίς να σπρώχνει, χωρίς να ξέρει ότι υπάρχει το μυαλό μας το οποίο πάντα λέει έλα μωρέ το τι είναι αυτά, είναι δυνατόν και τέτοια, και αυτό δεν βοηθάει. Όσο πιο δεκτικός είναι κανείς και όσο το κάνει πραγματικά, θα δει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά πάρα πολύ σύντομα, μέσα σε λίγες μέρες. Μενέλε, βάλε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
Λοιπόν, αυτοί ήταν οι Σόκρατες και το Mountains. Λοιπόν, εδώ διάφοροι φίλοι λένε ότι τους αρέσει και είναι επικό και τέτοια. Να πω ότι ο Σπάθας στην ουσία έπαιξε πάνω σε δημοτικά τραγούδια. Δηλαδή, πήρε δρόμους που λένε οι μουσικοί, εντελώς δημοτικούς δηλαδή, και φτιάχτηκε αυτό. Και το λέω αυτό για να καταλάβουμε ότι και η μουσική είναι ένα. Απλά στην εξέλιξή μας αλλάζουν τα όργανα κλπ. Και ο Μπετόβεν να ζούσε σήμερα, πιθανόν να κάνει ηλεκτρονική μουσική, δηλαδή δεν θα κάνει τα ίδια. Όπως να πω ότι ακόμα και μεγάλοι κιθαρίστες όπως ο Eric Clapton ή ο Hendrix ή διάφοροι είχαν πάρει πάρα πολλά από τον Βαμβακάρη, ας πούμε, από τον Διτσάνη, διάφορα τέτοια, και τα παίζανε με τον δικό τους τρόπο κλπ. Αυτό γιατί διάφοροι λένε, ξέρω εγώ, μόνο τα ελληνικά είναι καλά και τα λένε, ξέρω εγώ, λάθος και διάφορα τέτοια, αυτά τα εθνικιστικά δηλαδή. Λοιπόν, τέλος πάντων, το φως είναι φως. Λοιπόν, σας είπα κάποιες ασκήσεις. Δεν ξέρω τώρα αν κάποιοι γουστάρουν να τις κάνουν, κάποιοι δεν γουστάρουν να τις κάνουν. Ο λόγος που το κάνω καταρχήν, που αποφάσισα, γιατί πολύ καιρό το σκεφτόμουν αν πρέπει να πω κάποια πράγματα τέτοια ή όχι, είναι πρώτο γιατί καταρχήν βαριέμαι αφόρητα να ασχολούμαι με τους Γεωργιάδηδες και τους Κασιδιάδηδες και όλους αυτούς. Δηλαδή, βαριέμαι, αρνούμαι, δεν θέλω, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Και γιατί προτιμώ τέλος πάντων να μιλήσουμε για κάποια άλλα πράγματα που ίσως τελικά μας κάνουν και καλό, γιατί έχουμε δει ότι όλα αυτά μόνο καλό δεν μας κάνουν. Τέλος πάντων, χρειάζεται ένας καθαρισμός στη χώρα και μέσα μας, οπότε αποφάσισα τέλος πάντων να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, για όσους τώρα ενδιαφέρονται, είπα καταρχήν ότι μπορεί κάνοντας αυτές τις πνευματικές ασκήσεις να νιώσουν είτε χασμουριούνται, είτε να βήχουν, άλλος μπορεί να κλάψει. Τα έχω δει όλα αυτά δηλαδή να γίνονται. Δεν είναι κάτι κακό. Αντιθέτως, είναι πολύ καλό. Καθαρίζει όλη αυτή η αρνητικότητα που έχουμε μαζέψει. Και θέλω να πω ότι με τον ίδιο τρόπο που σας έλεγα ότι βλέπετε το φως να μπαίνει μέσα σας, να τολίζει την καρδιά, μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή. Δηλαδή, κάνοντας ντουζ, ας πούμε, μπορείτε να νιώθετε το νερό να γίνεται φως και να σας καθαρίζει. Όλα γίνονται νοητικά. Λοιπόν, να σας πω κάποιες εμπειρίες που είχα εγώ κάνοντας διαλογισμό. Τις πιο πολλές φορές μπορεί απλά να νιώθεις λίγο γαλήνιος, να νιώθεις λίγο πιο ήρεμος κλπ. Άλλες φορές μπορεί να τύχει να είναι τα πράγματα πολύ πιο έντονα και πολύ πιο σχεδόν μαγικά, δεν ξέρω πώς θα το πω. Ας ξεκινήσω από κάτι δύσκολο που μου συνέβη κάποτε σε ένα διαλογισμό, όπου πραγματικά νόμιζα θα πεθάνω. Δηλαδή, το σώμα μου έτρεμε και έλεγα δεν τη βγάζω καθαρή. Στην πραγματικότητα ήμουν τόσο πολύ φορτισμένος αρνητικά, ώστε αυτές οι ενέργειες προσπαθούσαν να με καθαρίσουν, που λέμε, ένιωθα όλη αυτή την τεράστια ένταση μέσα μου. Μην το φοβηθείτε δηλαδή, δεν παθαίνετε τίποτα. Απλά είναι καθαρισμός, καθαρίζεται. Συμβαίνουν όμως και μαγικά πράγματα. Και ξαναλέω, όχι πάντα. Μη είχε κάποια στιγμή προβληματίσει το γιατί δεν συμβαίνει πάντα. Και η απάντηση που πήρα είναι ότι δεν χρειάζεται πάντα, γιατί παίρνεις την πληροφορία, μετά τη θυμάσαι. Μετά έχεις άλλες πληροφορίες να πάρεις. Ας πούμε, κάποια στιγμή υπήρχε κάτι απίστευτα μαγικό, νομίζω το έχω ξαναπεί κάποια στιγμή. Ότι ήταν σαν να ήμουν έξω το σώμα μου και να βλέπα το γαλαξία, το σύμπαν. Αλλά δεν είναι ότι το βλέπα, όπως βλέπεις μια ταινία, είναι ότι το νιώθα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λέω. Δεν μπορώ να το περιγράψω με γήινους όρους και με γήινες λέξεις. Το νιώθα και ήταν απόλυτη αγάπη. Αλλά όταν λέμε αγάπη, όχι αυτό που νιώθουμε στη γη, ότι σε αγαπάω, αλλά ξέρεις κάτι, για να σε αγαπάω θα είσαι έτσι και αλλιώς δεν κάνεις αυτό. Δηλαδή, όχι με φόβους και τις ανοησίες, ας πούμε, όχι με πάθη. Εντελώς καθαρό. Και ήταν μια εκπληκτική εμπειρία. Στην πραγματικότητα λοιπόν ήταν μια πληροφορία. Δεν χρειάζεται να την ξαναβιώνω συνέχεια, την ξέρω. Τώρα τελευταία μάλιστα, σε ένα διαλογισμό, να πω βέβαια ότι όλα αυτά είναι πολύ πιο έντονο όταν κάποιος τα κάνει ομάδα, έτσι. Φανταστείτε δηλαδή αυτό το φως που λέγαμε πριν, ότι όταν είναι 20 ας πούμε άνθρωποι, πολλαπλασιάζεται και γίνεται πολύ πιο έντονο, ενώνονται αυτές οι ενέργειες. Σε έναν διαλογισμό λοιπόν την περασμένη εβδομάδα που βρέθηκα και ο δάσκαλος ήταν μια τελετή προσφοράς, ήταν η μέρα, ανοίγαν κάποιες πύλες, θα μην πάμε σε τόσο βαθιά πράγματα, υπήρχαν κάποιες δυνατές τέλος πάντων ενέργειες,
συγκεντρωθήκαμε κάπως να καλέσουμε ένα, το πνεύμα του δεύτερου Βούδα. Έτσι, γιατί να σας πω ότι ο Βούδας δεν είναι πρόσωπο, είναι πνεύμα, έτσι. Και έρχεται πάρα πολλές φορές στη γη, μέσα σε κάποιους ανθρώπους και τέλος πάντων εκφράζεται. Μας έλεγε μάλιστα ότι αυτός είχε ζήσει σε κάποια ζωή σαν Κλινίας, αν θυμάμαι καλά, μαθητής του Πυθαγόρα. Είχε ζήσει σαν Λάο Τσέ που έκανε τον Ταοισμό. Είχε ζήσει σαν ο δεύτερος Βούδας εκεί. Και μάλιστα η τελευταία του ενσάρκωση ήταν ο Μπαχ. Έκανε αυτή τη φοβερή μουσική, τέλος πάντων, την οποία όλοι τέλος πάντων λίγο πολύ ξέρουμε. Είναι ένα όν δηλαδή 8ης διάστασης, από ό,τι μας έλεγε ο δάσκαλος, και μπορούμε να το επικαλούμαστε και να έρχεται τέλος πάντων να έχουμε μια επικοινωνία. Οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και χρειάζεται να είναι συγχρόνως σε 300 ανθρώπους, ας πούμε, μπορεί, γιατί στην 8η διάσταση δεν υπάρχει χώρος, χρόνος και τέτοια. Τέλος πάντων, μιλάμε τώρα για οντότητες που δεν μπορούμε να συλλάβουμε εμείς εδώ στον τρίτο διάστατο του κόσμου μας. Αυτό λοιπόν που συνέβηκε είναι ότι ξαφνικά έβλεπα ένα γαλάζιο όν, λίγο χοντρούλι, πολύ χαμογελαστό, και υπήρχε μια επικοινωνία, μη φανταστείτε με λόγια, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μάλιστα κάθε φορά που ρώταγα κάτι με ακουμπούσε στο μέτωπο και ήρθε το κεφάλι μου να βγάζει λουλούδια, και κάθε ερώτηση ήταν σαν τα λουλούδια να μεγαλώνουν και να είναι περισσότερα. Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ έντονη εμπειρία. Μάλιστα κάποια στιγμή αυτό το φως που λέμε που υπάρχει γύρω μας ήταν σαν να το ένωσα μαζί του, και τότε άρχισε να γίνεται ένας απίστευτος τροβιλισμός φωτός. Κάποια στιγμή λοιπόν, μέσα σε αυτό το διαλογισμό, είπε ο δάσκαλος ότι το ίδιο μπορούμε να κάνουμε ακόμα και λέγοντας το Κύριε Ελέησον που ακούμε στην Εκκλησία. Επικαλούμενοι βέβαια τον Χριστό, ας πούμε, έτσι είναι το ίδιο πράγμα. Κατά έναν τρόπο δεν ξέρω γιατί, μέσα σε αυτό το διαλογισμό, και όχι εγώ, όχι συνειδητά, σαν κάτι βαθύτερο, αυτό που λέμε ανώτερο σε αυτό, σε αυτό που λέμε δεν ξέρω τι, άρχισα λοιπόν μια φωνή μέσα μου να λέει αυτό το Κύριε Ελέησον μέσα στο διαλογισμό πάρα πολλές φορές. Αυτό λοιπόν που συνέβηκε είναι ότι είτε σαν άνοιξε ο ουρανός, ένα τεράστιο φως, και από εκεί βγήκε ο Χριστός με το χέρι απλωμένο, και το χέρι του στην παλάμη έβγαζε ένα τεράστιο φως που μας έλυζε, εμένα τουλάχιστον, εγώ αυτό που είδα. Και ήταν μια πάρα πολύ συγκλονιστική εμπειρία, ολοζώντανη. Δεν μπορώ λοιπόν να πω σε κανέναν να το πιστέψει, να μην το πιστέψει. Δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Εγώ απλά καταθέτω μια δική μου εμπειρία. Λοιπόν, όποιος τώρα του κάνει ένα κλικ και ενδιαφέρεται να περάσει σε μια άλλη συνείδηση μέσα από αυτές τις ασκήσεις, μπορεί να τις κάνει. Είναι σίγουρο ότι μπορεί να βρει και δάσκαλο, είναι σίγουρο ότι μπορεί να βρει και ομάδα, είναι σίγουρο. Και μην ρωτήσει κανείς πώς θα γίνει αυτό, θα γίνει από μόνο του. Αυτό είναι που λέει και η Ουράνια Προφητεία στην πρώτη επίγνωση, ότι όταν είμαστε έτοιμοι, όλο το σύμπαν είναι σαν συνωμοτή. Δηλαδή, έρχονται οι άνθρωποι μόνοι τους, αρκεί να το θέλουμε. Και πρέπει να σας πω ότι από το καλοκαίρι και μετά, που πέρασα μια περίεργη κρίση, δεν με ενδιαφέρεται τίποτα από αυτά τα γήινα τέλος πάντων, συνέχεια εμφανίζονται άνθρωποι που με πάνε λίγο παραπέρα. Μου φέρνουν βιβλία χωρίς να το έχω ζητήσει. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι με πάνε ένα βήμα παρακάτω κλπ. Οπότε απλά όποιος ενδιαφέρεται, όποιος το θέλει πραγματικά μέσα του, είναι σίγουρο ότι θα βρει το δρόμο. Αρκεί να το πιστεύει και να το θέλει. Μενέλα, πάμε να κάνουμε ένα τραγουδάκι.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχει πάει η ώρα, ας πούμε, σε λίγα λεπτά θα τελειώσουμε αυτή την περίεργη εκπομπή. Να πω στο φίλο μου τον Άρκαλο ότι έχει πάρα πολύ δίκιο. Φυσικά και λέω μαλακίες, φίλε μου, αν έτσι τις νιώθεις. Δεν είναι όλα για όλους. Έχεις κάθε δικαίωμα να πιστεύεις ό,τι θέλεις. Και πίστεψέ με, ακριβώς το ίδιο έχω πει και εγώ πριν λίγα χρόνια. Όταν τέλος πάντων γνώρισα κάποιους ανθρώπους που μου λέγανε κάποια πράγματα, τέλος πάντων, και παρότι είχα και κάποιες εμπειρίες μαζί τους, συνέχισα να αγνούμε κάποια πράγματα. Ήταν πιο ωραίο, τέλος πάντων, για μένα τότε, όλα αυτά που λέμε καριέρες, λεφτά, τέλος πάντων, να πουλάμε μούρι, να βρούμε ωραία αγκόμενα και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Το ξαναλέω, όλοι έχουμε δικαίωμα να πιστεύουμε ό,τι θέλουμε, μέχρι τη στιγμή που κάποια στιγμή βαριόμαστε και είμαστε πιο ανοιχτοί σε κάτι άλλο. Μην παρεξενευτείς αν σε κάνα χρόνο, δύο, σε άλλη ζωή, τώρα δεν ξέρω πότε, είσαι εσύ αυτός ο οποίος λέει κάποια πράγματα σε αυτά που λέω εγώ τώρα, και κάποιοι άλλοι λένε ότι λες μαλακίες. Πίστεψέ με, έτσι ακριβώς συμβαίνει. Όπως το παιδί στα πέντε του δεν κατανοεί κάποια πράγματα άλλα και άλλα ψάχνει, στα 10 του πάλι κάτι άλλο, στα 15 του κάτι άλλο, στα 30 του, ξέρω εγώ, αλλάζουμε, αλλάζει η συνείδησή μας δηλαδή. Όταν λοιπόν θα είσαι έτοιμος, θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες κουβέντες. Αν δεν είσαι έτοιμος, πάλι δεν τρέχει τίποτα, έχεις κάθε δικαίωμα να ζεις τη δική σου πραγματικότητα, είσαι ελεύθερος, υπάρχει ελεύθερη βούληση στον καθένα να ζήσει ό,τι ακριβώς γουστάρει. Λοιπόν, άλλος γουστάρει, ας πούμε, να είναι Χρυσή Αυγή, μαγιά του, ας είναι, τι να κάνουμε τώρα. Άλλος γουστάρει, ξέρω εγώ, να σκοτώνει και δεν ξέρω τι, ας πούμε. Δεν πάει να κάνουμε κάτι. Αυτό θέλει. Είναι η δική του πραγματικότητα. Εγώ απλά μοιράστηκα μαζί σας κάποια πράγματα. Μάλιστα, ήθελα να το πω και πιο βαθιά, αλλά ας το πάμε σιγά σιγά. Μην φρικάρουμε και τελείως. Τέλος πάντων, σε κάποια άλλη εκπομπή θα μπορέσουμε να πάμε πιο μακριά. Άμα έχουμε τη διάθεση, μπορεί και να μην έχουμε τη διάθεση, μπορεί να σταματήσω να κάνω εκπομπές, γιατί να νιώσω ότι, ξέρω εγώ, δεν έχω να πω κάτι άλλο, ή τέλος πάντων ότι αυτά που θέλετε εσείς να ακούτε, εγώ πλέον δεν θέλω να τα λέω, γιατί με ενδιαφέρουν άλλα. Κανείς δεν ξέρει, είμαστε όλοι ελεύθεροι ανά πάσα στιγμή να παίρνουμε αποφάσεις, να αλλάζουμε κλπ. Να πω ότι είχα φέρει δύο βιβλία μαζί. Ένα μάλιστα θέλω να το διαβάσω. Με ρώτησε και η Τέρψη, η φίλη μου, κάτι που έχει να. Τέλος πάντων, δεν προλαβαίνω τώρα να πω. Τέρψη την άλλη φορά. Ούτε την ουράνια προφητεία, ούτε αυτό με τους αγγέλους, τέλος πάντων, θα προλάβουμε σήμερα. Οπότε δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Να πω πάντως, καμιά στιγμή και ο φίλος μου ο Γιώργος από την Ελβετία, που έχει καιρό να μου μιλήσει στο Facebook και δεν ξέρω γιατί, μου έχει κακίες μαζί μου. Λοιπόν, πλάκα κάνω, Γιώργο. Ότι θυμάμαι ότι πότε ήταν, που είχα κάνει μια συνέντευξη στη ΡΕΑ και μας έλεγε διάφορα για το 2012 και όλα αυτά, ότι ο φίλος μου ο Γιώργος έκανε πλάκα στο Facebook και έλεγε τι μαλακίες θα τα ακούμε και τέτοια. Και όλος περίεργος το βράδυ με πήρε τηλέφωνο και άρχισε να μου λέει εμπειρίες του τέτοιες, τις οποίες άμα τις πω θα κουφαθείτε. Λοιπόν, τώρα πώς γίνεται από τη μία να έχουμε εμπειρίες τέτοιες και από την άλλη να τις διώχνουμε μάλλον, ή να μπαίνουμε σε αυτό το κλίμα που ένας κάνει μια πλάκα, μπαίνει ο άλλος. Αυτή τώρα η νοοτροπία της μάζας, πώς θα το πω, δεν ξέρω, είναι πάντως εντυπωσιακό. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι όσο πιο ανοιχτός είναι κανείς, τόσο πιο πολύ η συνείδηση του ανοίγει και τόσο πιο πλούσιος γίνεται. Όσο πάλι για κάποιο λόγο επικεντρώνει τη συνείδησή του, ξέρω εγώ, σε ένα. Τη στενεύει, ρε παιδί μου, πώς να το πω, ας πούμε. Στην ουσία πέφτει ένα θύμα μιας κατάστασης, και να πω ότι δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή η χώρα περνάει μια μαυρίλα. Ο λόγος είναι ότι πιστέψαμε τη μαλακία που μας είπανε. Στην πραγματικότητα, αν το καλό σκεφτείτε, μας βάλανε σε ένα κλίμα σκοτεινιάς, σε ένα κλίμα μαύρης μιζέριας, σε ένα κλίμα αρνητικότητας. Το περνάμε αυτή την αρνητικότητα ένα στον άλλον. Δεν κάνουμε τίποτα να το αλλάξουμε. Και ξαφνικά λοιπόν αναρωτιόμαστε γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Εμείς οι ίδιοι το έχουμε φιλτράρει και το πιστεύουμε. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να το αλλάξουμε, θα μπορούσαμε κάλλιστα να κάνουμε άλλα πράγματα, αλλά τέλος πάντων για κάποιο λόγο εμείς θέλουμε να βλέπουμε το Ωμέγα, θέλουμε να βλέπουμε τον Καψί, όλους αυτούς, να τους πιστεύουμε και καλά να πάθουμε. Λοιπόν,
Για το φίλο που ρωτάει για την ύπνωση και όλα αυτά, μπορούμε κάποια στιγμή να σας πω για αναδρομή σε προηγούμενη ζωή. Έχω κάνει και εγώ, δηλαδή και έχω κάνει και εγώ και σε άλλους, γιατί μετά έμαθα, αλλά όχι με ύπνωση. Είναι μια άλλη τεχνική που λέγεται βαθιά χαλάρωση και είναι πολύ πιο ακίνδυνη. Στην ύπνωση να σου πω μόνο ότι δεν θυμάσαι τίποτα, γι' αυτό τα γράφουμε σε κασέτα. Στην βαθιά χαλάρωση θυμάσαι τα πάντα, έχεις δηλαδή και συνείδηση του τώρα. Και λένε ότι είναι πολύ πιο, τέλος πάντων, ακίνδυνη από την ύπνωση. Δεν ξέρω για την ύπνωση, δεν έχω εμπειρία. Για την βαθιά χαλάρωση, άμα θέλεις, μπορούμε κάποια στιγμή να το συζητήσουμε, μιας και σήμερα δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πάντως, anyway, μπορούμε κάποιες φορές, κάποιες στιγμές, να κάνουμε έτσι διαφορετικές εκπομπές, να ξεφεύγουμε λίγο από τους κασιδιάριδες και να, τέλος πάντων, να μεγαλώνουμε λίγο τη συνείδησή μας. Και ξαναλέω, δεν έχει καμία σημασία αν κάποιος σήμερα αντιδράει σε κάποια πράγματα. Γιατί μην παραξενευτείτε αν κάποια στιγμή λέτε και εσείς τα ίδια. Είναι θέμα πότε κανείς θα είναι έτοιμος να ανοίξει σε άλλο πράγματα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα και εδώ θα είμαστε την Παρασκευή. Ίσως έχουν και τα παιδιά που στείλανε ένα email που κάνουν μια θεατρική παράσταση να γνωρίσουμε ανθρώπους που δημιουργούν και γενικότερα θα προσπαθήσω όσο μπορώ εγώ τουλάχιστον και όσο τέλος πάντων μπορώ να κάνω αυτήν την εκπομπή να μιλάω μόνο για δημιουργικά πράγματα και όχι να παράγουμε μιζέρια. Τέλος πάντων, την εργολαβία της μιζέριας σας την πάρει το Μέγκα. Εγώ δεν γουστάρω άλλο. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Τα λέμε. Yeah.